Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίων των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Παιδεία εσχάτη ώρα εστί. Παιδιά μου, είναι τελευταία ώρα, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ζούμε σε έσχατους χρόνους και το θέμα μας σήμερα, όπως τέθηκε, που είναι οι προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και η ομολογία μας, το πώς πρέπει να σταθούμε, οπωσδήποτε αφορά σε αυτό, στο πώς πρέπει ο χριστιανός να σταθεί τα χρόνια των εσχάτων. Βεβαίως δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι τα έσχατα έχουν αρχίσει από τη στιγμή που έγινε ενανθρώπιση, που ήρθε ο Χριστός μας στη γη. Και θα τελειώσουν βέβαια με την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, όταν πλέον θα εμφανιστεί ο τελικός Αντίχριστος. Αλλά όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, και νυν λέγει Αντίχριστοι πολλοί γεγόνασι, και τώρα έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί Αντίχριστοι. Τώρα εννοούσε την εποχή του, την εποχή που ζούσε, δηλαδή στον πρώτο αιώνα. Εάν λοιπόν από τότε έχουμε πολλούς αντιχρίστους και σήμερα έχουμε επίσης πολλούς αντιχρίστους χωρίς καμιά αμφιβολία, ίσως και περισσότερους από τότε, γιατί όσο προχωράμε στα έσκατα θα έχουμε, όπως έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Αθανάσιος Μητυλινέος, πύκνωση των γεγονότων τα οποία αναφέρονται στην Αποκάλυψη, τα οποία είναι οδυνηρά. Όσο προχωρούμε στους τελευταίους χρόνους, στα έσχατα των εσχάτων, τόσο θα αυξάνονται και οι διωγμοί, θα αυξάνονται και οι προκλήσεις, οι οποίες θα λέγαμε είναι σε δύο επίπεδα, για να μπούμε και στο θέμα μας σιγά σιγά, στο θέμα, στο επίπεδο της πίστεως και στο επίπεδο της ζωής. Έτσι έχουμε σήμερα το φαινόμενο της πανθρησκείας, το οποίο περιλαμβάνει μέσα τον οικουμενισμό. Έτσι, ο οικουμενισμός είναι η προσπάθεια να ενωθούν οι διάφορες χριστιανικές λεγόμενες πίστης και ομολογίες. Ουσιαστικά μία είναι η πίστη, η χριστιανική ορθόδοξη. Όλα τα άλλα καταχρηστικά τα λέμε χριστιανικές πίστες, είναι αιρέσεις, χριστιανικές αιρέσεις. Και σε δεύτερη φάση, αφού ενωθούν σύμφωνα με τα σχέδια των παγκοσμιοποιητών οι χριστιανοί μεταξύ τους, δηλαδή εμείς με τους παπικούς, τους προτεστάντες, τους μονοφυσίτες κλπ. Σε δεύτερη φάση να ενωθούμε και με τις λεγόμενες μονοθεϊστικές θρησκείες, δηλαδή τον Ιουδαϊσμό, αν υπάρχει σήμερα Ιουδαϊσμός, σε πολύ μικρό βαθμό υπάρχει, και με τον Μουσουλμανισμό, το Ισλάμ,
Και σε τρίτη φάση να ενωθούμε και με τους τελείως ετερόθρησκους, με όλες τις θρησκείες, όπως είναι ο Βουδισμός κλπ. Και εν τέλει και με τον ίδιο τον Σατανά. Αυτή είναι η στόχευση του διαβόλου, έτσι να λατρευτεί ως Θεός. Και ο Αντίχριστος αυτό θα ζητήσει, ο τελικός Αντίχριστος, να προσκυνηθεί ως Θεός. Όλο αυτό το προωθεί το σχέδιο των παγκοσμιοποιητών που λέγεται πανθρησκεία. Έχουμε λοιπόν πρόκληση σε αυτό το επίπεδο της πίστεως. Έχουμε πρόκληση στο να δεχθούμε την αλλίωση της δογματικής μας, την αλλίωση της εκκλησιολογίας μας με τα σχίσματα τα οποία βλέπουμε να ξεφυτρώνουν το ένα μετά το άλλο μέσα στην Ορθοδοξία μας, όπως το Ουκρανικό σχίσμα. Και έχουμε και τις αιρέσεις, οι οποίες άπτονται και του επίπεδου της ζωής, όπως είναι αυτά τα βλάσμα μέτρα της μασκοφορίας, των αποστάσεων μέσα στο ναό, οι πολλές λαβίδες, όλα αυτά τα γνωστά που τα βιώσαμε τα δύο τελευταία χρόνια και με τη χάρη του Θεού αντισταθήκαμε και πρέπει να συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε και να διακηρύττουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι ο χώρος του ναού είναι Άγιος και ο αέρας είναι Άγιος και όλα αυτά τα οποία δήθεν μας τα συνιστούν και μας τα επιβάλλουν είναι βλάσιμα μέτρα. Και στο επίπεδο της ζωής πλέον καθαρά έχουμε και την ομοφιλοφιλία, καθώς και την υιοθέτηση του φόνου μέσω των εκτρώσεων. Και βεβαίως όλα αυτά είναι πολύ γνωστά. Το θέμα είναι εμείς πώς θα σταθούμε απέναντι σε όλες αυτές τις σύγχρονες προκλήσεις και στο επίπεδο της πίστεως και στο επίπεδο της ζωής. Ουσιαστικά τι είναι όλες αυτές οι προκλήσεις, είναι συνοψίζονται, θα λέγαμε, στην πρόκληση να αρνηθούμε τον Χριστό. Να αρνηθούμε την ορθοδοξία, την ορθή δόξα για τον Χριστό και την ορθοπραξία, την ορθή πράξη, την ορθή ζωή. Κατ' εξοχήν η αλλίωση της ζωής έτσι προωθείται μέσω της εκοσμίκευσης, η οποία έχει εισέλθει με πολύ, ας πούμε, σφοδρότητα, με πολύ ορμή μέσα στην εκκλησιαστική ζωή, στη ζωή των πιστών. Και εμείς τώρα ζούμε σε μια τέτοια εποχή και το ερώτημα είναι, η εποχή μας διαμορφώνει ή εμείς τη διαμορφώνουμε? Θα τολμούσαμε να πούμε ότι σε ένα βαθμό δηλαδή και εμείς επηρεαζόμαστε από το περιβάλλον. Και το ερώτημα βέβαια είναι αν πρέπει να επηρεαζόμαστε. Και από την άλλη και επηρεάζουμε το περιβάλλον μας. Δηλαδή και φτιάχνόμαστε, διαμορφωνόμαστε, αλλά και φτιάχνουμε και διαμορφώνουμε την εποχή μας. Και αν είμαστε όπως θέλει ο Θεός, δηλαδή Άγιοι, δεν θα επηρεαζόμαστε από τα κακά στοιχεία της εποχής μας ή θα επηρεαζόμαστε σε πολύ μικρό βαθμό. Και απ' την άλλη θα επηρεάζαμε την εποχή μας στο μέγιστο βαθμό όπως την επηρέασαν οι Άγιοι στην εποχή που ζούσαν. Δηλαδή την μπόλιαζαν, θα λέγαμε, με το ορθόδοξο δόγμα και το ορθόδοξο ήθος που είχαν και βίωναν πρώτα οι ίδιοι. Θα πρέπει επομένως να αναρωτηθούμε εάν εμείς είμαστε αληθινά χριστιανοί, αν αληθινά εμείς είμαστε ορθόδοξοι και στο επίπεδο της πίστης και στο επίπεδο της ζωής. Αν ζούμε αληθινά, γιατί η εποχή μας ουσιαστικά επηρεάζεται από εμάς και δεν θα πρέπει να μας επηρεάζει. Και δεν είναι το ότι φταίει η εποχή μας που είμαστε έτσι, αλλά φταίμε εμείς που έχουμε μια τέτοια εποχή. Λέει ο Ρώσος Όστομος, γιατί λέει το κακό διαδίδεται, πολλαπλασιάζεται, προχωράει. Και όσο περνάνε προχωρούμε στα έσχατα, όπως είπαμε, θα έχουμε μια διαρκή αύξηση και της αμαρτίας και της αποστασίας από τον Θεό και οπωσδήποτε των, ας το πούμε, των εισαγωγικών δυστυχιών
των ταλαιπωριών που θα υφιστάμεθα ως χριστιανείς και των διωγμών. Η διωγμή που θα υποστούν οι χριστιανοί των εσχάτων θα είναι χειρότερη από όλους τους διωγμούς, όλων των αιώνων. Γι' αυτό και οι Άγιοι ποθούσαν να ζήσουν στην έσχατη εποχή, στην εποχή του Αντιχρίστου, για να ομολογήσουν. Και έρχεται τώρα το δεύτερο σκέλος του θέματός μας, που είναι η ομολογία. Πώς μπορούμε να ζήσουμε ομολογώντας τον Χριστό μας, ζώντας σύμφωνα με αυτό που λέγει ο Κύριος, ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω αυτόν καγό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Αυτή η πρόθεση εν είναι πάρα πολύ σημαντική. Κάθε λέξουλα στην Αγία Γραφή έχει σημασία. Κανείς δεν μπορεί να ομολογήσει τον Χριστό αν δεν είναι εν, μέσα στον Χριστό. Αν δεν ζούμε δηλαδή τον Χριστό εμείς, αν δεν έχουμε ορθοπραξία που προϋποθέτει ορθοδοξία, ορθή πίστη δηλαδή, για να έχουμε και ορθή ζωή, δεν μπορούμε να τον ομολογήσουμε, γιατί δεν τον έχουμε μέσα μας. Δεν έχουμε ενεργό τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Και πώς κανείς έχει ενεργό τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα του? Πώς μπορεί δηλαδή να ομολογήσει τον Χριστό, δηλαδή πώς μπορεί να ορθοδοξεί και να ορθοπρακτεί, γιατί αυτό σημαίνει ομολογώ. Πιστεύω σωστά και ζω σωστά. Πώς μπορεί όχι να διαμορφώνεται από την εποχή του, αλλά να διαμορφώνει την εποχή του. Και ο χριστιανός αυτό καλείται να κάνει. Και ο σύγχρονος χριστιανός να απαντήσει στις διάφορες προκλήσεις που πάντοτε υπάρχουν σε κάθε εποχή, προκλήσεις από τον πονηρό και τα όργανα του, να αρνηθούμε τον Χριστό, να αρνηθούμε την ορθόδοξη πίστη και την ορθόδοξη ζωή. Πώς μπορούμε να μην λοιπόν αφαιθούμε στην εποχή μας και να μην επιτρέψουμε την εποχή μας, την αντίχριστη, να μας διαμορφώσει και να μας οθήσει σε αυτή την άρνηση ουσιαστικά του Χριστού, είτε στο επίπεδο της πίστης, είτε στο επίπεδο της ζωής. Η απάντηση είναι, αν ζήσουμε, όπως λέει ο Χριστός μας, εν μετανοία, ή αν γίνουμε αληθινά μαθητές του Χριστού, τότε δεν θα επιτρέψουμε στην αντίχριστη εποχή μας να μας επηρεάσει και να μας καταστήσει, όπως λέει η Αγία Γραφή, ανθρώπους των εσχάτων, οι οποίοι, λέει, θα είναι φύλαυτοι, θα είναι φυλάργυροι, θα είναι γονεύσιν απειθείς και όλα τα άλλα χαρακτηριστικά τα οποία απαριθμούνται εκεί. Αλλά θα γίνουμε αληθινά μαθητές που θα ακολουθούμε τον Κύριο. Μας λέει ο Κύριος, ώστις θέλει ο πίσω με ελθύν, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να γίνει μαθητής μου δηλαδή, απαρνησά στο εαυτόν. Νομίζω εδώ είναι το κλειδί, το βασικό που πρέπει όλοι μας να αναζητήσουμε, αν έχουμε αληθινά απαρνηθεί τον εαυτό μας. Και όταν λέμε απαρνούμε τον εαυτό μου, επειδή κυρίως εαυτός μας είναι η ψυχή μας και μάλιστα η ελευθερία μας, το αυτεξούσιό μας, το οποίο βέβαια σήμερα, αλλά και πάντοτε ο διάβολος θέλει να το κυριεύσει και να μας καταστήσει δούλους του, να μας στερήσει την ελευθερία στην οποία μας καλεί ο Χριστός, την όντως ελευθερία που δεν είναι παρά η μετοχή στο Άγιο Πνεύμα, που το Πνεύμα κυρίως ελευθερία. Εάν λοιπόν θέλουμε να ζήσουμε αυτή την αληθινή ελευθερία, πρέπει να αγωνιστούμε, να αρνηθούμε τον εαυτό μας και κατ' εξοχή να αρνηθούμε το θέλημά μας. Το οποίο θέλημά μας, επειδή είμαστε σε πτωτική κατάσταση, είναι εμπαθές, είναι αυτοκαταστροφικό και είναι θέλημα το οποίο, εάν το ακολουθήσουμε, το δικό μας θέλημα, όχι μόνο δεν μας επιτρέπει να γίνουμε μαθητές του Χριστού, αλλά μας καθιστά μαθητές του πονηρού, του διαβόλου. Επομένως, νομίζω από εκεί θα πρέπει να αρχίσουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής μας και να ομολογήσουμε τον Χριστό μας. Να ζήσουμε εν μετανοία, να γίνουμε μαθητές του Χριστού, να είμαστε εν το Χριστό, που σημαίνει να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε αυτά τα τρία.
πρώτον να αρνηθούμε τον εαυτό μας, ώστε να αγαπήσουμε την απαρνησά στο εαυτόν. Δεύτερον, αράτο το σταυρό αυτού, να άρουμε το σταυρό μας, να σηκώσουμε το σταυρό μας. Και τρίτον, να τον ακολουθήσουμε έχοντας την ορθή πίστη, δηλαδή την ορθή θεώρηση για αυτόν, ότι είναι πραγματικά ο αληθινός και μόνος Υιός του Θεού, ο μόνος πατήρας, ο μόνος λυτρωτής, και έχοντας και την ορθή ζωή, η οποία προκύπτει από την ορθή πίστη, από την ορθή θεώρηση. Και πάνω σε αυτό τώρα, θα ήθελα να ασχοληθούμε λίγο με ένα ωραιότατο κείμενο αγιοπνευματικό του Αγίου Σιλωανού του Αθωνίτου, το οποίο θα μας επιτρέψει να καθρεφτιστούμε και να δούμε εάν πραγματικά έχουμε κάνει πράξη αυτό το πρώτο άλφα. Γιατί δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με όλα τα άλφα, τα τρία άλφα που είπαμε σήμερα, αλλά με το πρώτο, δηλαδή με την απάρνηση του εαυτού μας, την απάρνηση του θελήματός μας, η οποία, ξαναλέω, είναι η προϋπόθεση για να μετανοήσουμε. Αν κανείς δεν αρνηθεί το θέλημά του, δεν μπορεί να μετανοήσει. Έτσι, γιατί μετάνοια ακριβώς τι σημαίνει? Να σταματήσω το κακό που κάνω μέχρι τώρα και να κάνω το δίθο καλό. Αλλά για να σταματήσω το κακό, πρέπει να το παραδεχτώ ότι είναι κακό αυτό που κάνω. Να παραδεχτώ ότι η φύση λανθασμένα, ότι υιοθέτησα όχι τον λόγο και τον νόμο του Θεού, αλλά το δικό μου λόγο και νόμο, και πήρα λάθος δρόμο. Εάν κανείς δεν το παραδεχτεί αυτό, δεν θα αρνηθεί σε καμιά περίπτωση τον εαυτό του και δεν θα μπορέσει να μετανοήσει αληθινά και να γίνει αληθινά μαθητής του Χριστού. Επομένως, δεν θα μπορέσει μετά να έχει τον Χριστό μέσα του, ένα αυτό, οπότε δεν θα μπορεί και να ομολογήσει τον Χριστό και δεν θα μπορέσει να σταθεί σωστά απέναντι στις όποιες προκλήσεις της εποχής μας, αλλά και της κάθε εποχής που, όπως είπαμε, είναι προκλήσεις ακολούθησης του Σατανά και οριστικής και πλήρους άρνησης του Χριστού. Γιατί ο Σατανάς τα θέλει όλα. Μας θέλει ολόκληρους δικούς του. Και ας δούμε το κείμενο αυτό του Αγίου Σιλωανού, το οποίο θα μας βοηθήσει να δούμε πραγματικά αν είμαστε μαθητές του Χριστού. Αν έχουμε αληθινά το θέλημά μας, οπότε είμαστε στο σωστό δρόμο για να γίνουμε μαθητές του Χριστού. Το κείμενο βρίσκεται στο βιβλίο Άγιος Σιλωανός. Είναι κείμενο του Αγίου και έχει τίτλο «Το θέλημα του Θεού και η ελευθερία». Έτσι, το βιβλίο είναι πολύ γνωστό του Αρχιμανδρίτου Αγίου, πλέον επίσημα, της Εκκλησίας μας, του Αγίου Σοφρονίου Σαχάρου, ο οποίος ήταν ηγούμενος στο Έσεξ της Αγγλίας. Λέει λοιπόν ο Άγιος Σιλωανός, είναι μεγάλο αγαθό το να παραδεινόμαστε το θέλημα του Θεού. Βλέπετε, χρησιμοποιεί τη λέξη παραδίδομαι. Ή θα πρέπει ο άνθρωπος να αφαιθεί απόλυτα στο θέλημα του Θεού. Όχι, θα λέγαμε, εν μέρη, όχι σε κάποια σημεία να κάνει το θέλημα του Θεού, επιλεκτικά να τηρεί κάποιες εντολές του Χριστού, αλλά πλήρως και τελείως να αφαιθεί στον Χριστό. Είναι αυτό που λέει και η πρώτη εντολή, αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Τότε στην ψυχή, όταν δηλαδή ο άνθρωπος παραδεχθεί το θέλημα του Θεού, το επεκτείνουμε λίγο αυτό, πως ένας μάλλοντος παραδίδεται και λέει, εγώ αφήνομαι στα χέρια αυτό που με συλλαμβάνει και από εκεί και μετά βέβαια δεν ξέρει και τι θα επακολουθήσει. Έτσι θα λέγαμε πρέπει να αφαιθεί, να παραδοθεί στον Χριστό ο χριστιανός και να τον ακολουθεί μετά με όποιο κόστος, ό,τι και αν του ζητήσει ο Κύριος του. Έτσι να το κάνει. Και βεβαίως, επειδή ο Κύριος είναι αγαθός, σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψει κάτι το οποίο να είναι εις βάρος της αιώνιας ζωής και
χαράς μας και μακαριότητάς μας, δεν θα επιτρέψει κάτι καταστροφικό. Μπορεί να επιτρέψει κάτι οδυνηρό, το οποίο όμως είναι σωστικό, είναι σωτήριο και θα οπωσδήποτε θα συμβάλλει στην αιώνια ζωή μας και σωτηρία μας. Τότε λοιπόν στην ψυχή είναι μόνος ο Κύριος, όταν παραδεινόμαστε στο θέλημα του Θεού και δεν έρχεται καμιά ξένη σκέψη. Η σκέψη, η όποια σκέψη, είναι η αρχή της αμαρτίας. Αν κανείς δεν προσέχει τις σκέψεις του, δεν προσέχει τους λογισμούς του, αναπόφευκτα μετά θα πέσει στις κακές επιθυμίες και από εκεί στις κακές πράξεις. Όπως λέει και ο Λόγος του Θεού πάλι, έκαστος λέει πειράζεται υπό τις ιδίες επιθυμίες. Ο άνθρωπος που δεν έχει καθαριστεί έχει μέσα στην καρδιά του σκέψεις, έχει λογισμούς. Ο καθαρός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που έχει καθαρή καρδιά. Και οι Άγιοι Πατέρες μας είπαν ότι καθαρή καρδιά σημαίνει καρδιά που δεν έχει σκέψεις, που δεν έχει λογισμούς. Όλες οι σκέψεις, όλοι οι λογισμοί πρέπει να μένουν στον εγκέφαλο, να μην κατεβαίνουν στην καρδιά, να μην γίνονται επιθυμίες. Στην καρδιά θα πρέπει να υπάρχει μόνος ο Χριστός. Γι' αυτό και ο Κύριος πάλι μας ζήτησε να γίνει βασιλιάς μας και μας είπε να ζητάμε τη βασιλεία του. Ζητείτε, λέει, πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα υπόλοιπα θα σας προστεθούν. Μας ζητάει λοιπόν να τον κάνουμε βασιλιά μας, δηλαδή στην καρδιά μας να μην υπάρχει άλλος Κύριος, άλλος βασιλέας, άλλος ο οποίος θα ζητάει το θέλημά μας, την ελευθερία μας, αλλά μόνος αυτός να είναι ο Κύριος μας, αυτός τον οποίο θα έχουμε καταθέσει το θέλημά μας και την ελευθερία μας. Και πότε γίνεται αυτό, γίνεται βασιλιάς δηλαδή ο Κύριος στον άνθρωπο, όταν λέει ο Άγιος Ιλανός παραδοθούμε, παραδεινόμαστε στο θέλημά του. Βλέπετε, ο δούλος δεν έχει δικό του θέλημα, έχει πάντα το θέλημα του Κυρίου του να κάνει. Και λέγει, Κύριε, ό,τι μου πεις θα κάνω, αυτός είναι ο δούλος ο σωστός. Έτσι και εμείς αποκαλούμαστε στην Εκκλησία δούλοι Ιησού Χριστού. Αλλά στην πράξη είμαστε, αποδεικνύουμε ότι είμαστε όταν σε κάθε στιγμή κόβουμε το θέλημά μας και κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Τότε δεν υπάρχει καμιά άλλη σκέψη στην καρδιά του ανθρώπου, κανένας άλλος λογισμός. Και αυτός είναι ο καθαρός άνθρωπος, αυτός που έχει καθαρή καρδιά. Αυτός ο οποίος έχει βασιλεία του Χριστό, έχει βρει τη βασιλεία του Θεού. Και αυτό ακριβώς είναι και η προϋπόθεση της σωτηρίας. Αν ο άνθρωπος δεν καθαρίσει την καρδιά του, δεν μπορεί να δεχθεί την κατοίκηση του Θεού. Γιατί ο Χριστός μας είπε, αν με αγαπήσετε, θα έχετε το θέλημά μου. Εκείνος είναι που με αγαπάει, που έχει το θέλημά μου και το κάνει. Και είναι και θέλημα του Πατρός, το θέλημα του Χριστού είναι και θέλημα του Πατρός και θέλημα του Αγίου Πνεύματος. Και τότε λέει, εγώ θα έρθω και θα κατοικήσω μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά πώς μπορεί να έρθει ο Κύριος να κατοικήσει σε μια καρδιά που δεν είναι καθαρή, σε μια καρδιά που έχει λογισμούς. Επομένως, είναι προϋπόθεση για τη σωτηρία μας αυτή η κάθαρση της καρδιάς, αυτή η απαλλαγή από κάθε άλλο λογισμό, από κάθε άλλη επιθυμία, από κάθε άλλη, θα λέγαμε, αγάπη. Έτσι και να μείνει μόνη αγάπη ο Κύριος, μόνος κυρίαρχος. Τότε δεν έρχεται καμιά ξένη σκέψη. Και συνεχίζει ο Άγιος, η ψυχή προσεύχεται με καθαρό νου και αισθάνεται την αγάπη του Θεού, έστω και αν υποφέρει σωματικά. Ο άνθρωπος αισθάνεται πλέον ότι τον αγαπά ο Θεός. Πολλοί άνθρωποι λένε δεν αγαπάει ο Θεός, με κατέληψε ο Θεός, αλλά στην πραγματικότητα ο ίδιος έχει καταλήψει τον Θεό ή μάλλον ποτέ δεν βρήκε τον Θεό, γιατί δεν έχει αφήσει τα θελήματά του. Δεν έχει αρνηθεί τον εαυτό του, δεν έχει παραδώσει τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού. Έχει δικά του θελήματα, δικές του επιθυμίες και γκρινιάζει γιατί ο Θεός δεν ικανοποιεί αυτές τις επιθυμίες. Θεωρεί ότι ο Θεός είναι ένας υπηρέτης του που πρέπει να του ικανοποιεί τα θελήματά του.
ενώ το αντίθετο είναι το σωστό. Να θεωρήσει τον εαυτό του υπηρέτη του Χριστού και να πει αυτό που είπε και η Παναγία μας, ειδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Είμαι δούλος σου και να γίνει ό,τι θέλεις. Όπως εσύ πεις, ό,τι πεις, εγώ να το κάνω. Όταν η ψυχή παραδοθεί ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, τότε ο ίδιος ο Κύριος αρχίζει να την καθοδηγεί και η ψυχή διδάσκεται απευθείας από τον Θεό, ενώ προηγουμένως την οδηγούσαν οι δάσκαλοι και η γραφή. Αλλά το να είναι δάσκαλος της ψυχής ο ίδιος ο Κύριος, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, είναι σπάνιο και λίγοι γνωρίζουν αυτό το μυστήριο. Μόνο όσοι ζουν κατά το θέλημα του Θεού. Και το βλέπουμε αυτό στη ζωή των Αγίων, που άκουγαν μέσα τους τη φωνή του Θεού. Και ας δούμε αυτό τώρα που αφορά σε εμάς. Ο υπερήφανος, λέει ο Άγιος Ουλανός, δεν αναζητεί το θέλημα του Θεού. Μήπως είμαστε υπερήφανοι? Άραγε, σε κάθε περίσταση ψάχνουμε το θέλημα του Θεού να το βρούμε? Ή αρκούμαστε σε αυτό που μας έρχεται ως σκέψεις, λογισμός? Ή πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε καν και προχωρούμε εντός εισαγωγικών αυθόρμητα σε ενέργειες που εκ των υστέρων, αν τις δούμε με το φως του Χριστού, το φως του νόμου του Χριστού, θα τις καταδικάσουμε. Ο υπερήφανος δεν αναζητεί το θέλημα του Θεού, αλλά προτιμά να κατευθύνει ο ίδιος τη ζωή του. Είναι ακριβώς αυτό το προπατορικό αμάρτημα, η αυτονόμηση. Εγώ είμαι νόμος για τον εαυτό μου. Εγώ κάνω κουμάντο στη ζωή μου. Παίρνω τη ζωή μου στα χέρια μου. Αυτό είναι το μέγα λάθος του ανθρώπου. Αυτό είναι ο καρπός της υπερηφάνειας, του εγωισμού. Δεν θέλουμε ούτε Θεό ούτε αφέντη. Δεν θέλουμε, όπως λένε οι αναρχικοί άνθρωποι της εποχής μας, κανένα πάνω από το κεφάλι μας. Αυτός είναι ο υπερήφανος άνθρωπος. Ενώ ο ταπεινός σε κάθε στιγμή αναζητά το συγκεκριμένο θέλημα του Θεού, το οποίο βεβαίως είναι πολύ δύσκολο να το γνωρίζεις. Γι' αυτό χρειάζεσαι την καθοδήγηση διακριτικού πνευματικού οδηγού, διακριτικού πνευματικού πατέρα και αλίμονο στον άνθρωπο που δεν έχει πνευματικό οδηγό. Ο υπερήφανος δεν καταλαβαίνει πως χωρίς τον Θεό δεν επαρκεί το λογικό του ανθρώπου για να τον καθοδηγεί. Μια γάγκρινα έτσι της εποχής μας, κατ' εκουσοχή της εποχής μας, είναι ο ορθολογισμός, το οποίο είναι και αυτό μια σπορά του διαβόλου. Να πιστεύουμε στον ορθό λόγο. Και βέβαια αυτό ξεκίνησε από τους σατανιστές της Ευρώπης, το λεγόμενο διαφωτισμό, που ουσιαστικά ήταν διασκωτισμός και οδήγησε σε όλη αυτή τη σύγχρονη αλωτρίωση. Να εμπιστευτεί ο άνθρωπος τη λογική, αλλά τελικά, και αυτό είναι ένα ψέμα, δεν ούτε τη λογική το εμπιστεύεται, γιατί αν εμπιστευόταν τη λογική, πάλι θα έφτανε στον Θεό. Όταν ο άθεος λέει ότι δεν υπάρχει Θεός και ότι όλο αυτό το απέραντο τελειότατο σύμπαν που κρύβει τεράστιες δυνάμεις και μια ύψιστη ομορφιά και μια ύψιστη τελειότητα, όταν λέει ο άθεος ότι έγινε μόνο του, σίγουρα αυτός ο άνθρωπος παραλογίζεται. Είναι σχιζοφρένεια η αθεία. Και απ' την άλλη λέει ότι είναι ορθολογιστής, ότι πιστεύει στη λογική. Μα αν πιστεύεις, ανθρωπέ μου, στη λογική, θα άκουγες τη λογική που σου λέει όχι ένα απέραντο σύμπαν, αλλά ένα απλό πραγματάκι, οτιδήποτε. Ένα ρολόι. Ποτέ δεν μπορεί να πει κανείς λογικός άνθρωπος ότι έγινε από μόνο του. Και ότι μέσα σε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια χρόνια μαζεύτηκαν τα μόρια του πλαστικού, του σιδήρου και έφτιαξαν δείκτες και έφτιαξαν αριθμούς και έφτιαξαν ελαττήρια και κουρδίστηκε και δουλεύει ένα τέτοιο μηχάνημα. Πρέπει να είσαι τρελός, σχιζοφρενής για να υποστηρίζεις μια τέτοια θέση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η αθεία δεν είναι υπακοή στον ορθό λόγο, αλλά είναι ουσιαστικά υπακοή
Το πονηρό λόγο του πονηρού. Ο υπερήφανος λοιπόν νομίζει ότι μόνος του μπορεί να κατευθύνει τη ζωή του και δεν καταλαβαίνει ότι το λογικό του δεν επαρκεί για να τον καθοδηγεί. Και εγώ, ξομολογείται τώρα ο Άγιος Ιλωνός, όταν ζούσα στον κόσμο, προτού να γνωρίσω τον Κύριο και το Άγιο Πνεύμα, εστηριζόμουν στο λογικό μου. Όταν όμως εγνώρισα με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τότε παραδόθηκε η ψυχή μου στον Θεό και δέχομαι οτιδήποτε θλιβερό μου συμβεί και λέω «Ο Κύριος με βλέπει, τι να φοβηθώ». Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να πούμε και εμείς σήμερα. «Ο Κύριος μας βλέπει, τι να φοβηθούμε». Σήμερα όλοι μας, λίγος πολύ, σοκαριστήκαμε, τρομάξαμε, ιδίως στην αρχή όλης αυτής της επίθεσης του μαύρου, του διαβόλου και των οργάνων του σε όλη την ανθρωπότητα. Γιατί ουσιαστικά αυτό γίνεται σήμερα, είναι μια επίθεση του διαβόλου και των οργάνων του σε όλη την ανθρωπότητα. Και έχει κατατρομάξει όλη η ανθρωπότητα. Έχει πέσει ένας πολύ μεγάλος φόβος σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους. Και αυτό γιατί, ακριβώς έχουμε τα θελήματά μας, τις επιθυμίες μας, τον ορθολογισμό μας και έχουμε χάσει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και την πίστη στην πρόνοια του Θεού. Ο Κύριος είναι ο κυβερνήτης των πάντων. Ο Κύριος με βλέπει. Τι να φοβηθώ. Στα χέρια του Κυρίου είμαι. Αλλά το ερώτημα είναι, είμαι όντως, έχω αφαιθεί στο θέλημα του Θεού. Εάν δεν έχω αφαιθεί, τότε βέβαια θα έχω αυτό το φόβο, τον οποίο είδαμε έτσι να υπάρχει και εξακολουθεί να υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους. Και αυτός ο φόβος ακριβώς είναι το όργανο, το μέσο για το οποίο ο Αντίχριστος έτσι και τα όργανα του επιβάλλουν τα θελήματά τους ανθρώπους. Γι' αυτό βλέπετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παύλα εξαπάτησης, λειτουργούν ακριβώς διασπείροντας συνεχώς ένα φόβο, μια τρομοκρατία. Γιατί όταν ο άνθρωπος είναι σε αυτήν την κατάσταση του φόβου, όταν τρέμει, ακόμα και αν έχει, ας πούμε, στη διάθεσή του ένα τελειότατο όπλο, δεν μπορεί να αντικρούσει κανέναν. Και λιγάκι ο Παΐσιος είναι σαν ένα στρατιώτη που έχει ένα πολύ δυνατό όπλο, αλλά τα χέρια του δεν μπορεί σε μια περίπτωση να αντιμετωπίσει τον όποιο εχθρό. Αν όμως έχουμε την πίστη μας, την ελπίδα μας, την αγάπη μας στον Χριστό και έχουμε καταθέσει όλα μας τα θελήματα στον Χριστό, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Γιατί ο Κύριος μας έχει υποσχεθεί ότι ούτε μια τρίχα δεν αλλάζει χρώμα, ούτε ένα φυλλαράκι δεν πέφτει, ούτε ένα πουλάκι δεν ψοφά, εάν δεν θέλει ο Κύριος. Πολύ περισσότερο ένας άνθρωπος δεν παθαίνει τίποτε εάν δεν θέλει ο Κύριος. Προηγουμένως όμως, λέει ο Άγιος Σιλωνός, όταν ζούσα εγώ εν καταστάσια μετανοησίας και ορθολογισμού, δεν μπορούσα να ζω κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με αφοδία απέναντι σε κάθε τι που έρχεται απ' έξω και με ειρήνη εσωτερική της καρδιάς. Γιατί αν κανείς δεν έχει καταθέσει το θέλημά του στο Θεό, δεν μπορεί να έχει ειρήνη εσωτερική. Δεν μπορεί να μην έχει φόβο. Γι' αυτό πολύ εύστοχα έχει λεχθεί, αν κανείς καλλιεργήσει το φόβο του Θεού, τότε απαλλάσσεται από κάθε άλλο φόβο. Εάν δεν έχει το φόβο του Θεού, που σημαίνει δεν αγωνίζεται να βρει το θέλημα του Θεού και να το εφαρμόσει σε κάθε σημείο της ζωής του, γιατί αυτό σημαίνει φοβάμαι το Θεό, σημαίνει σέβομαι το Θεό, τηρώ τις εντολές του Θεού. Εάν ο άνθρωπος λοιπόν δεν έχει αυτό το φόβο του Θεού, μετά είναι γεμάτος με κάθε είδους ανόητες φοβίες. Φοβάται να μπει στο σανσέρ, φοβάται να ταξιδέψει, φοβάται και τον ίσκιο του ακόμα, όπως λέμε. Και όταν υπάρχει και αυτός ο κατοικισμός από φόβητρα,
μέσα από τα μέσα των μέσων αυτών του Αντιχρίστου που έχουν πλέον περιέλθει εξ ολοκλήρου σχεδόν στα χέρια του Αντιχρίστου, τα μέσα μαζικής εξαπάτησης και χειραγώγησης, τότε βέβαια καταλαβαίνουμε πόσο τραγική είναι η κατάσταση του σύγχρονου ανθρώπου. Για όποιον, λέει ο Άγιος Ιλωνός, παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, η ζωή γίνεται πολύ ευκολότερη. Γιατί στις αρρώστιες, στη φτώχεια και στο διωγμό, όπως ζούμε τώρα, σκέφτεται, έτσι ευδόκησε Θεός και πρέπει να υπομείνω για τις αμαρτίες μου. Επομένως, μια πρώτη απάντηση, θα λέγαμε, στις όποιες προκλήσεις δεχόμαστε σήμερα, είναι ακριβώς το να παραδοθούμε στο θέλημα του Θεού. Να καταθέσουμε την ελευθερία μας με όλη μας την καρδιά εις τον Χριστό και να πούμε, Θεέ μου, πάρε την ελευθερία μου και εσύ οδηγήσέ με εκεί που εσύ θέλεις. Εγώ αφήνομαι σε σένα. Ξέρω ότι, όπως μας έχεις υποσχεθεί, δεν θα μας αφήσεις να πειραστούμε παραπάνω από όσο αντέχουμε. Και μαζί με τον πειρασμό θα μας δώσεις και την έκβαση και την λύση, αλλά και την υπομονή που χρειαζόμαστε. Όχι για να μην έχουμε πειρασμό, αλλά για να υπομείνουμε τον όποιο πειρασμό χωρίς να αμαρτήσουμε. Να, εδώ και πολλά χρόνια, λέει ο Άγιος Ιλωνός, πάσχω από πονοκέφαλο και δύσκολα τον υποφέρω, αλλά με ωφελεί, γιατί με την ασθένεια ταπεινώνεται η ψυχή. Όταν ο άνθρωπος αρνηθεί το θέλημά του και παραδοθεί στο θέλημα του Θεού, τότε αρχίζει να ερμηνεύει σωστά όλα τα γεγονότα της ζωής του και αυτά που αφορούν στην προσωπική του ζωή, αλλά και τα γενικότερα, όπως αυτά που ζούμε τώρα παγκοσμίως στον πλανήτη. Γνωρίζει ο άνθρωπος αυτός ότι όλα είναι για το καλό του. Τίποτε δεν επιτρέπει ο Θεός που να μη συντελεί στη σωτηρία μας. Όλα συντελούν στη σωτηρία μας. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού ποτέ δεν χάνει τη χαρά του. Ακόμα και αν έχει θλίψεις και δοκιμασίες, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε και γενικότερες θέσεις, όπως ζούμε τώρα. Επιθυμεί διακαώς να προσεύχεται και να αγρυπνεί. Αλλά η ασθένεια με εμποδίζει. Γιατί το άρρωστο σώμα απαιτεί ανάπαυση. Και παρακάλεσα πολύ τον Κύριο να με θεραπεύσει. Αλλά δεν με άκουσε. Και αυτό σημαίνει πως αυτό δεν θα ήταν προς όφελός μου. Κοιτάξτε, ο Άγιος, όπως και κάθε Άγιος, ένα μπό θα έχει. Να κάνει τα πάντα για τον Κύριο. Ή δυνατό να μην κοιμάται καθόλου, να μην τρώει τίποτε, να είναι δοσμένος 100% κάθε στιγμή την προσευχή, την λατρεία του Θεού. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Είμαι ασθενής. Το άρρωστο σώμα μου απαιτεί ανάπαυση. Παρακάλεσε τον Κύριο να με θεραπεύσει για να έχω δυνάμεις πολλές και να το λατρεύω εξ όλης ψυχής και καρδίας, αλλά λέει δεν με άκουσε. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα ήταν προς όφελός μου. Θα μου πείτε, μα καλό, δεν ήταν αυτό που ήθελε. Μπορεί να ήταν καλό έτσι, να του φαινόταν καλό, αλλά ο Κύριος είδε ότι ίσως πίσω από αυτό να κρυβόταν μια υπερηφάνεια, μια κοινοδοξία και να κινδύνευε να τα χάσει όλα. Επομένως, αφέθηκε ο Άγιος το θέλημα του Θεού. Να όμως και μια άλλη περίπτωση, ο Κύριος λέει, με άκουσε και με έσωσε. Σε μια γιορτή πρόσφερα στην τράπεζα ψάρι. Ενώ λοιπόν έτρωγα, ένα κόκαλο μπήκε πολύ βαθιά στο λαιμό μου. Επικαλέστηκα τον Άγιο Παντελεήμονα, παρακαλώντας να με θεραπεύσει, γιατί ο γιατρός του μοναστηριού δεν θα μπορούσε να μου βγάλει το κόκαλο από το φάρυγγα. Και μόλις είπα, γιάτρεψέ με, η ψυχή μου πήρε απάντηση. Βγες έξω από την τράπεζα, κάνε μια βαθιά εισπνοή και μια απότομη εκπνοή και το κόκαλο θα βγει με αίμα. Έτσι και έκαμα. Και βγήκε ένα μεγάλο κόκαλο με αίμα.
Και κατάλαβα πως αν ο Κύριος δεν με θεραπεύει από τον πονοκέφαλο, αυτό σημαίνει ότι είναι ωφέλιμο για την ψυχή μου να υποφέρω τον πόνο. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι όλα αυτά, αν τα εφαρμόσουμε και εμείς στη ζωή μας. Έχουμε μια δυσκολία, ένα πρόβλημα, μπορεί να είναι πρόβλημα υγείας, να αφορά στο σώμα. Μπορεί να είναι μια κατάσταση στην εργασία μας, κάποιο πρόσωπο που μας δυσκολεύει. Μπορεί να είναι κάτι μέσα στην οικογένειά μας. Παρακαλούμε τον Κύριο. Εάν έχουμε αφαιθεί, όπως εδώ ο Άγιος, στο θέλημά Του, είτε μας ικανοποιήσει το θέλημα, είτε μας το ικανοποιήσει, εμείς θα εξακολουθούμε να είμαστε χαρούμενοι. Γιατί? Διότι γνωρίζουμε ότι κάθε τι είτε γίνεται, είτε ο Θεός το παραχωρεί για το καλό μας. Είτε λοιπόν μας ικανοποιήσει το όποιο αίτημα, είτε δεν μας το ικανοποιήσει, εμείς είμαστε αναπαυμένοι. Να ποια είναι η σωτήρια, ας πούμε, λυτρωτική, θα λέγαμε, στάση απέναντι και στις σύγχρονες προκλήσεις και στο σύγχρονο διωγμό που υφιστάμεθα ως χριστιανοί, αλλά και στις προσωπικές μας δυσκολίες. Το πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο, λέει ο Άγιος Σιλωνός, είναι να γνωρίζεις τον Θεό και να καταλαβαίνεις, έστω και εν μέρη, το θέλημά Του. Ω Κύριε, αξίωσέ μας με τη δύναμη της χάρης του Αγίου Πνεύματος να ζούμε σύμφωνα με το Άγιο θέλημά Σου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όταν η χάρις είναι μαζί μας, λέει ο Άγιος, είμαστε δυνατοί στο Πνεύμα. Όταν όμως την χάσουμε, βλέπουμε την αδυναμία μας. Βλέπουμε πως χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε ούτε να σκεφτούμε το καλό. Πώς μπορείς να ξέρεις αν ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Να το κύριο ερώτημα τώρα, στο οποίο μπορούμε όλοι έτσι να εντρυφήσουμε και να καθρεφτιστούμε στην αγάπη, στην απάντηση που δίνει ο Άγιος. Πώς μπορείς να ξέρεις αν ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Τόση ώρα μιλάμε για το ότι πρέπει να παραδοθούμε στο θέλημα του Θεού. Άραγε, το έχουμε κάνει. Να η ένδειξη. Προσέξτε, αν στενοχωριέσαι για κάτι, αυτό σημαίνει πως δεν παραδόθηκες τελείως στο θέλημα του Θεού. Έστω και αν σου φαίνεται πως ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να το κλειδί, η στενοχώρια. Βλέπετε, είναι εντολή του Θεού να μην στενοχωριόμαστε ποτέ. Να πείτε πού υπάρχει αυτή η εντολή. Το λέει ο Απόστολος. Λυβόμενοι αλλού στενοχωρούμε. Λύψεις θα έχουμε πάντοτε, αλλά στενοχώρια ποτέ δεν πρέπει να έχουμε. Δεν δικαιολογείται για τον χριστιανό να στενοχωρείται ποτέ. Δηλαδή να καταθλίβεται εξαιτίας διαφόρων γεγονότων. Αν στενοχωριέσαι με κάτι, είτε αυτό έρχεται απ' έξω, είτε ακόμα και από μέσα σου. Έχεις μια δυσκολία εσωτερική, μια δυναμία και αγωνίζεσαι και δεν τα καταφέρνεις. Πάλι δεν πρέπει να στενοχωριέσαι. Να παρακαλάς τον Θεό να κάνεις βέβαια και ό,τι εξαρτάται από εσένα για να τηρήσεις τον νόμο του Θεού και μπορεί και μετά περιμένεις τον Θεό να σε βοηθήσει και να σου πάρει την όποια αδυναμία και δυσκολία. Και οτιδήποτε πάλι σου συμβαίνει εξωτερικά από εξωτερικούς παράγοντες, οποιοδήποτε διωγμός, οποιαδήποτε θλίψη, πάλι και αυτή σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να σε στενοχωρεί. Γιατί? Γιατί αν στενοχωριέσαι σημαίνει ότι δεν έχεις αφαιθεί στο θέλημα του Θεού. Έχεις το δικό σου θέλημα, τα δικά σου σχέδια, τις δικές σου επιθυμίες. Και γιατί στενοχωριέσαι? Γιατί ακριβώς αυτά που συμβαίνουν αντιστρατεύονται στα θελήματά σου, τις όποιες επιθυμίες σου, στα όποια σχέδιά σου, στους όποιους υπολογισμούς σου. Να λοιπόν η ένδειξη. Δες αν έχεις αφαιθεί, αν είσαι μαθητής του Χριστού, αν έχεις αρνηθεί το θέλημά σου, πώς θα το δεις, εάν στενοχωριέσαι ή όχι, με κάθε τι που σου συμβαίνει. Εάν στενοχωριέσαι για κάτι, λέει ο Άγιος, αυτό σημαίνει πως δεν παραδόθηκες τελείως στο θέλημα του Θεού. Έστω και αν σου φαίνεται πως ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να γιατί η κατάθλιψη,
η όποια λύπη έτσι και το απλό θα λέγα κατσούχιασμα ποτέ δεν αρμόζει σε άνθρωπο του Θεού, σε χριστιανό. Λήψεις, δοκιμασίες, πόνους πάντοτε θα έχουμε και συνεχώς θα έχουμε. Αλλά κατάθλιψη και απελπισία και στενοχώρια ποτέ δεν πρέπει να έχουμε. Όποιος ζει κατά το θέλημα του Θεού, αυτός, λέει ο Άγιος, δεν μεριμνά για τίποτε. Και αν κάτι του χρειάζεται, παραδίνει τον εαυτό του και την ανάγκη του στο Θεό. Και αν πάρει ό,τι θέλει, μένει ήρεμος σαν να το είχε. Τι ωραίο είναι και αυτό. Βλέπετε, τώρα ας πούμε, μια ομάδα αδερφών μας, οι υγειονομικοί, έχουν στέρηση του μισθού τους. Και πολύ καλά κάνουν και αντιστέκονται και είναι αξιέπαινοι για αυτό που κάνουν στα αντίχριστα μέτρα και στην καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καθυπόταξη της στέρηση της ελευθερίας μας. Αν όμως στεναχωριούνται και καταθλίπονται, έτσι αυτό δείχνει ότι έχουν μια ελπίδα σε αυτά. Όχι, η ελπίδα μας θα πρέπει να είναι το Χριστό, ούτε στο κράτος, ούτε στο μισθό, ούτε οπουδήποτε αλλού. Ζητάμε από τον Κύριο, εάν είναι θέλημά του, να σταματήσει η δοκιμασία, αλλά και αν δεν θέλει ακόμα να σταματήσει, εμείς δεν αγωνιούμε. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος εδώ, όποιος ζει κατά το θέλημα του Θεού, αυτός δεν μεριμνά για τίποτε. Δεν μεριμνά σημαίνει δεν αγωνιά, δεν έχει αγωνιώδη φροντίδα, γιατί αυτό σημαίνει μέρημνα. Και αυτό, όπως γνωρίζετε, είναι εντολή του Χριστού. Είναι εντολή και λέγει μη μεριμνάτε. Μην έχετε αγωνιώδη φροντίδα. Μη μεριμνήσετε στην αύριο. Ακόμα μας απαγορεύει και την αγωνιώδη φροντίδα για την αυριανή ημέρα. Πολύ περισσότερο για τον επόμενο μήνα, τον επόμενο χρόνο, το υπόλοιπο της ζωής μας. Καμιά αγωνιώδη φροντίδα δεν πρέπει να έχουμε. Είναι εντολή του Θεού. Αρκετόν λέει τη ημέρα, η κακία αυτής είναι αρκετό. Για την κάθε μέρα η κακία της, δηλαδή ο κόπος της. Οι όποιες θλίψεις που είναι αναπόφευκτες στη διάρκεια της κάθε ημέρας. Αυτές αντιμετώπισέ τις πάλι με την ελπίδα και το άφημα στον Θεό. Και αν σου χρειάζεται κάτι, το αφήνεις στο Θεό, το ζητάς από το Θεό και αν είναι καλό, για το καλό θα στο δώσει. Ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού δεν φοβάται τίποτε. Ούτε θύελες, ούτε ληστές, ούτε τίποτε άλλο. Σήμερα βιώνουμε ένα παγκόσμιο φόβο και μια παγκόσμια ληστεία. Μας ληστεύουν την ελευθερία μας, μας απειλούν. Μας ληστεύουν και την περιουσία μας, αν υπάρχει ή όποια περιουσία υπάρχει, είτε ειδική, είτε και πνευματική, προσπαθούν βέβαια. Αλλά τουλάχιστον την πνευματική μας περιουσία, την ψυχή μας και τον Χριστό μας, την πίστη μας, δεν μπορούν να μας την πάρουν ποτέ, όπως είπε ο Άγιος Κοσμάς, ο Αιτωλός, εάν δεν την παραδώσουμε εμείς μόνοι μας. Ό,τι και αν συμβαίνει πάντως, εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε, εφόσον παραδοθούμε στο θέλημα του Θεού. Περιμένουμε να φτιάξουν τα πράγματα. Πάτερ, πότε θα τελειώσουν όλα αυτά, με ρωτάτε. Και σας λέω, μπορεί και να μην τελειώσουν ποτέ και να συνεχιστούν και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση. Δεν μας απασχολεί. Ένα να μας απασχολεί. Εμείς τώρα είμαστε ευάρεστοι στο Θεό. Έτσι όπως ζούμε, αρέσουμε στο Χριστό. Έτσι όπως αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα, τις όποιες θλίψεις, είμαστε ευάρεστοι στο Θεό, αρέσουμε στο Θεό, έτσι όπως ζούμε και αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Αυτό να μας απασχολεί. Ό,τι και αν έλθει, ο άνθρωπος του Θεού λέει, έτσι ευδοκεί ο Θεός. Και έτσι διατηρείται η ειρήνη στην ψυχή και στο σώμα. Και αν έχουμε αυτή την ειρήνη, έχουμε από τώρα έτσι μια πρόγευση της Βασιλείας του Θεού. Και τότε έχουμε και την αληθινή ομολογία για την οποία έχουμε το θέμα μας σήμερα. Πώς μπορείς να ομολογήσεις σήμερα τον Χριστό
πώς να σταθείς σωστά απέναντι στις προκλήσεις και να ομολογήσεις τον Χριστό, εάν κρατήσεις μέσα σου την ειρήνη. Εάν δεν υποκύψεις αυτό το φόβο και σε αυτή την τρομοκρατία, η οποία διασπείρεται συνεχώς από τους παγκοσμιοποιητές, τα όργανα του Αντιχρίστου. Και για να έχεις αυτή την εσωτερική ειρήνη αδιατάρακτη, θα πρέπει να αρνηθείς το θέλημά σου. Γι' αυτό είναι κέριο, είναι κομβικό, θα λέγαμε, αυτό το κείμενο και αυτό το σημείο, έτσι. Και αυτός ο λόγος του Χριστού μας. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να αρνηθεί τον εαυτό του, που σημαίνει το θέλημά του. Τότε δεν φοβάται τίποτε, τότε εξασφαλίζει μια ειρήνη εσωτερική μέσα του, αδιατάρακτη, η οποία μετά είναι και ομολογία. Είναι ομολογία του Χριστού στο περιβάλλον. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι μου λένε ότι δέχονται ερωτήσεις του τύπου «Γιατί είσαι τόσο χαρούμενος?» «Μα γιατί είσαι χαρούμενος?» «Γιατί είσαι χαρούμενη?» Απορούν όταν δουν σήμερα οι άνθρωποι έναν άνθρωπο να έχει χαρά. Παράξενο, θα μου πείτε. Αντί να χαίρονται που βλέπουν έναν άνθρωπο χαρούμενο, του κάνουν κατά κάποιο τρόπο και bullying, του κάνουν και παρατήρηση. Γιατί είσαι χαρούμενος? Γιατί δεν είσαι σαν και εμάς, δηλαδή? Γιατί ακριβώς δεν ζουν αυτή τη χαρά και τους φαίνεται παράξενο όταν δουν κάποιον, έναν στους χίλιους, έναν στους 10.000, να ζει αυτή τη χαρά, την αδιατάρακτη χαρά και ειρήνη, η οποία είναι καρπός της ζωής του Χριστού, καρπός της απάργησης του θελήματός μας και υπακοής στο θέλημα του Χριστού. Γι' αυτό έλεγε και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρου, ειρήνεψε εσύ και θα δεις χιλιάδες ανθρώπους να έρθουν να ειρηνέψουν κοντά σου. Ζήσε εσύ το Χριστό, αρνούμενος το δικό σου θέλημα, και θα έρθει μέσα σου αυτή η ειρήνη, η οποία είναι κράχτης, είναι κήρυκας, είναι πρόκληση στην πρόκληση της εποχής, της όποιας εποχής, είναι πρόκληση στους ανθρώπους που έχουν συμβιβαστεί με τον φόβο και το θέλημά τους και τελικά το δαιμονικό θέλημα και δεν ζουν φυσικά ποτέ αυτή την ειρήνη και την χαρά που ζει ο άνθρωπος του Χριστού. Αυτή είναι η καλή ομολογία. Η ομολογία που δίνεται μέσω της ζωής μας, μέσω της εσωτερικής ειρήνης, μέσω της χαράς που ζούμε υπακούντας το θέλημα του Θεού. Το καλύτερο λοιπόν έργο είναι αυτό. Να παραδοθούμε στο θέλημα του Χριστού, στο θέλημα του Θεού και να βαστάζουμε τις θλίψεις με ελπίδα. Ο Κύριος, βλέποντας τις θλίψεις μας, δεν θα επιτρέψει ποτέ κάτι που να ξεπερνά τις δυνάμεις μας. Αυτό είναι υπεσχημένο από τον ίδιο τον Χριστό μας. Δεν σας αφήσω να δοκιμαστείτε παραπάνω από όσο αντέχετε. Αν οι θλίψεις μας φαίνονται υπερβολικές, αυτό σημαίνει πως δεν έχουμε παραδοθεί στο θέλημα του Θεού. Τότε βέβαια δεν αντέχουμε το παραμικρό. Αν όμως αφαιθείς, τότε όλα είναι μέσα στα μέτρα σου, ό,τι και αν σου συμβαίνει. Η ψυχή, λέει στη συνέχεια ο Άγιος, παραδόθηκε για κάθε πράγμα στο θέλημα του Θεού. Εάν ζει σωστά ο άνθρωπος, αυτό κάνει. Και τότε αναπαύεται κοντά του, κοντά στον Χριστό. Γιατί γνωρίζει από την πείρα και την Αγία Γραφή πως ο Κύριος μας αγαπά πολύ και επαγρυπνεί στις ψυχές μας, ζωοποιώντας το σύμπαν με τη χάρη του μέσα σε ειρήνη και αγάπη. Όποιος έχει παραδοθεί στο θέλημα του Θεού δεν στενοχωριέται για τίποτε. Έστω και αν είναι άρρωστος και φτωχός και κατατρεγμένος. Βλέπετε πάλι το κριτήριο στο οποίο έτσι μπορούμε και εμείς προσωπικά ο καθένας να καθρεφτιστούμε. Η στενοχώρια. Αν έχεις αρνηθεί το θέλημά σου, δεν στεναχωριέσαι ποτέ. Αν δεν έχεις παραδοθεί στο θέλημα του Θεού, στεναχωριέσαι. Για τα πάντα. Γιατί είσαι υπερήφανος, είσαι εγωιστής. Έχεις επιθυμίες και θελήματα, έχεις σχέδια, έχεις όνειρα. Έχεις φτιάξει, ας πούμε, πενταετή και δεκαετή προγράμματα ενδεχομένως.
Αν όμως είσαι αφημένος στο Χριστό, δεν έχεις κανένα πρόγραμμα. Έχεις μόνο την ελπίδα σου στον Κύριο και αισθάνεσαι την αγάπη του Χριστού και την πρόνοια του Χριστού σε κάθε σου βήμα. Γνωρίζει η ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού πως ο Κύριος προνοεί σπλαχνικά για μας. Μαρτυρεί για τα έργα του Θεού το Άγιο Πνεύμα, το οποίο γνωρίζει η ψυχή. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για τον Χριστό. Και όταν κάνει αυτή την προσπάθεια της μετανοίας, της απάντησης του θελήματός του και κινηθεί προς τον Χριστό, έστω κάνει ένα πρώτο βήμα, τότε αρχίζει να γνωρίζει τον Χριστό και να αναγνωρίζει τον Χριστό και ο Χριστός να του γνωρίζεται, να του φανερώνεται. Οι υπερήφανοι και ανυπότακτοι όμως δεν παραδίνονται στο θέλημα του Θεού επειδή αγαπούν να ακολουθούν το δικό τους θέλημα. Πράγμα πολύ επιβλαβές για την ψυχή. Και εδώ είναι η τραγικότητα του σύγχρονου ανθρώπου αλλά και του κάθε ανθρώπου της κάθε εποχής που θέλει να αυτονομηθεί. Και η τραγικότητα και του Αδάμ και της Εύας που θέλησαν να μην κάνουν αυτό που τους είπε ο Θεός αλλά και να μην μετανοήσουν. Γιατί ο Θεός δεν τους έβγαλε από τον Παράδεισο χωρίς να τους δώσει αφορμές μετανοίας. Δεν θέλησαν όμως να μετανοήσουν. Από εγωισμό. Αλλά τι. Θέλησαν να δικαιολογηθούν. Όπως και σήμερα λέμε αυτά που λέμε τώρα και όμως κάποιοι θα λένε μέσα τους ότι ναι μεν καλά είναι όλα αυτά αλλά εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Όχι δεν μπορούμε, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να αρνηθούμε τα θελήματά μας. Δεν θέλουμε να αρνηθούμε τα σχέδιά μας. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πόσο μας έχει ποτίσει αυτό το αντίχριστο πνεύμα που δεν είναι μόνο της εποχής μας, είναι της κάθε εποχής. Πόσοι άνθρωποι σήμερα που έχουν παιδιά, έχουν οικογένεια, αφήνονται στο θέλημα του Θεού ως προς το ζήτημα της γνώσης, της σπουδής. Ξέρετε, η γνώση δεν σώζει. Η πίστη σώζει. Αλλά μέσα μας έχει περάσει στο υποσυνείδητό μας, θα λέγαμε, όλων των ανθρώπων, αυτή η ιδέα η οποία είναι δαιμονική ιδέα, ότι μέσω της γνώσης ο άνθρωπος μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Και όλα είναι θέμα γνώσης. Και να επιβιώσει και να προκόψει και να κατακτήσει τη ζωή και να έχει αληθινή πρόοδο και αυτοπραγμάτωση, ακόμα και σωτηρία. Έτσι είναι το ψέμα του όφεως, του διαβόλου, ότι εάν φας τον απαγορευμένο καρπό, εάν αρνηθείς, παρακούσεις και αρνηθείς το θέλημα του Θεού και κάνεις το δικό σου θέλημα, τότε θα γίνεις Θεός από μόνος, χωρίς τον Θεό, μέσω της γνώσης. Γι' αυτό βλέπετε και οι πρώτοι άνθρωποι που πίστεψαν σε αυτό άρχισαν να καλλιεργούν την επιστήμη και τον πολιτισμό και την τεχνολογία. Οι άνθρωποι του Κάιν, οι απόγονοι του Κάιν, η γενιά δηλαδή των ανθρώπων των αποστατημένων από τον Θεό. Αυτοί ανέπτυξαν τον λεγόμενο πολιτισμό που είναι μια προσπάθεια να καταξιωθεί ο άνθρωπος από μόνος του, να γίνει από μόνος του άνθρωπος Θεός, να γίνει από μόνος του μακάριος και ευτυχισμένος με όπλα τα μπράτσα του και το μυαλό του. Αυτή είναι η μεγάλη πλάνη. Και θα μου πείτε, υπάρχει αυτή σήμερα σε εμάς τους χριστιανούς? Βέβαια υπάρχει. Έτσι. Και σπρώχνουμε τα παιδιά μας να σπουδάσουν, να περάσουν το πανεπιστήμιο. Εγώ το λέω έτσι τώρα για να ζήσουν πανεπιστήμιο, γιατί πάρα πολλές ζημιές γίνονται με τη λεγόμενη φοιτητική ζωή και οι άνθρωποι και οι κοπέλες μάλιστα, αλλά και τα αγόρια που φεύγουν από τα σπίτια τους και πάνε για να σπουδάσουν και ουσιαστικά σπουδάζουν το πανεπιστήμιο της κακίας και της ανηθικότητας εκεί που πηγαίνουν. Και αν δεν μπορέσουν να περάσουν εδώ, θα σπρώχνουν τα παιδιά τους οι γονείς στο εξωτερικό. Και όλο αυτό γιατί? Γιατί υπάρχει στο βάθος αυτή η ιδέα ότι το παιδί πρέπει να σπουδάσει. Από πίσω βέβαια κρύβεται και η χαινοδοξία, η ανθρωπαρέσκεια. Μα τι θα κάνει το παιδί αν δεν σπουδάσει? Γιατί είναι προϋπόθεση της σωτηρίας η σπουδή και οι γνώσεις.
Βλέπετε πώς, ας πούμε, μας έχει ποτίσει αυτή η ιδέα. Και από πίσω, αν θέλετε να το προχωρήσουμε λίγο ακόμα, κρύβεται και αυτή η ιδέα που υπάρχει και στη μασονία, έτσι, οι γνώσεις. Η μασονία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η διαδοχή κατάσταση του αρχαίου γνωστικισμού, η οποία είναι η τρομερή αίρεση που πολέμησε τον χριστιανισμό στη γέννησή του. Και αυτή η ιδέα, η απόκριφη γνώση, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μαγεία και η λατρεία του σατανά, αυτό έχει περάσει και έχει υιοθετηθεί και σήμερα και διακηρύσσεται μέσα από τις μασονικές τοές και μέσα και από τα πανεπιστήμια, τα οποία ουσιαστικά είναι όργανα των μασονικών στοών και των μασόνων. Γιατί αν δεν είσαι μασόνος, δεν μπορείς, ή πάρα πολύ δύσκολο θα γίνεις καθηγητής σε αυτές τις σχολές. Και περνάει αυτή η ιδέα και τα παιδιά μας πάνε σε αυτά τα ιδρύματα και κατά την τριπτική πλειοψηφία βγαίνουν άθεα από αυτές τις σχολές. Το είπα αυτό σαν παράδειγμα για να δούμε πόσο δύσκολο είναι να αρνηθούμε το θέλημά μας. Γνώρισα έναν ιερέα ο οποίος δεν επέτρεψε στις κόρες του να πάνε να σπουδάσουν, γιατί φοβότανε και έλεγε ότι εγώ δεν μπορώ να γίνω στην ένοχος στην ηθικότητα των κοριτσιών μου. Ήξερε ότι αν θα φύγουν από την πατρίδα τους και θα πάνε τάγοντες για να σπουδάσουν, θα έφανε και την αγνότητά τους και την ηθική τους. Και δεν τους επέτρεψε. Έτσι θα πείτε τώρα αυτός ο άνθρωπος τι έκανε. Αντιστρατεύτηκε στο μέλλον των παιδιών του. Άρα για έναν σύγχρονο εκοσμικευμένος και χριστιανός ακόμα θα το έλεγε αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει το θέλημα του Θεού. Γιατί θα πρέπει ο χριστιανός όσο περνάει από το χέρι του να βοηθήσει τα παιδιά του να φυλάξουν την αγνότητά του, την καθαρότητά του. Να μην βάλει πάνω απ' όλα τη γνώση, αλλά την πίστη και την πρόοδο, την πνευματική των παιδιών του. Βλέπουμε λοιπόν πως ο υπερήφανος, όπως λέει εδώ ο Άγιος, και ανυπότακτος, δεν παραδίδεται στο θέλημα του Θεού. Γιατί αγαπάει να ακολουθεί το δικό του θέλημα, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ επιβλαβές για την ψυχή. Και συνεχίζει ο Άγιος και λέει, ο Όσιος ποιμήν ο Μέγας είπε, το θέλημά μας είναι χάλκινο τείχος ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό και δεν μας αφήνει να το πλησιάσουμε ή να δούμε το έλεος Του. Είπε ο Αγάς ποιμήν ότι το θέλημα του ανθρώπου τείχος εστί χαλκούν αναμέσων αυτού και του Θεού και πέτρα αντιδέρουσα. Επομένως, αν θέλεις να ενωθείς με τον Χριστό, αν θέλεις να βρεις τον Χριστό, πρέπει να γκρεμίσεις αυτό το τείχος. Δηλαδή να αρνηθείς το θέλημά σου. Γι' αυτό και με βάση και το παράδειγμα που είπαμε και πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα θα μπορούσαμε να πούμε που φανερώνουν την εκοσμίκευση που έχουμε σήμερα ως χριστιανοί και τη δυσκολία του πράγματος. Το να γίνουμε δηλαδή αληθινά χριστιανοί, το να μετανοήσουμε αληθινά ώστε να μπορέσουμε και να σταθούμε σωστά, ομολογιακά, μέσα στον Χριστό, εν τον Χριστό και μέσα στον κόσμο, όπως ζούμε. Γιατί αν δεν είμαστε μέσα στον Χριστό, έχοντας ανοιχθεί το θέλημά μας, δεν μπορούμε να ομολογήσουμε τον Χριστό μέσα σε αυτό το σύγχρονο αντίχριστο κόσμο. Όποιος κάνει το θέλημα του Θεού, είναι ευχαριστημένος με όλα. Έστω και αν είναι φτωχός και ίσως ασθενής και πάσχει, γιατί τον εφραίνει η χάρη του Θεού. Όποιος όμως δεν είναι ικανοποιημένος με τη μοίρα του, λέει εδώ ο Άγιος, εννοεί βέβαια με αυτά που του συμβαίνουν, γιατί μοίρα με την έννοια την κοσμική δεν υπάρχει, έτσι, ούτε πεπρωμένο, υπάρχει η πρόνοια του Θεού. Αλλά εννοεί ο Άγιος με αυτά που παραχωρεί ο Θεός να μας συμβούν. Όποιος λοιπόν δεν είναι ικανοποιημένος με αυτά και γονίζει για την αρρώστια του ή εναντίον εκείνου που τον προσέβαλε, αυτός να ξέρει πως κατέχεται από περήφανο πνεύμα και έχασε την ευγνωμοσύνη για τον Θεό. Αλλά ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση, μη στενοχωριέσαι, αλλά ζήτησε με επιμονή από τον Κύριο πνεύμα ταπεινό. Και όταν έρθει σε σένα το ταπεινό πνεύμα του Θεού που αναζητάς,
τότε θα τον αγαπήσεις και θα έχεις βρει ανάπαυση παρόλες τις θλίψεις σου. Θα σταματήσω εδώ γιατί ήδη μιλάμε περίπου, όχι περίπου μία ώρα και συμπληρώσαμε, για να δώσω και εσάς το βήμα και το χρόνο, αν θέλετε να ρωτήσετε. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, κέριο και πολύ μεγάλο το θέμα αυτό και πολλά παραδείγματα θα μπορούσαμε να πούμε που να φανερώσουν ότι όντως σήμερα δεν έχουμε αλλοιωθεί το θέλημά μας, αλλά έχουμε υιοθετήσει θελήματα και στάσεις και απόψεις και κοινωνικά, θα έλεγα, συμβόλαια, κοινωνικά θέσματα, κοινωνικά στερεότυπα ή κοσμικά στερεότυπα, αβασάνιστα. Τα έχουμε αποδεχθεί οι χριστιανοί, τα οποία όμως είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Θα πρέπει να γίνει αυτό το γκρέμισμα, αυτή η απάρνηση όλων αυτών των επιθυμιών, των θελημάτων του κόσμου, τα οποία μας έχουν επηρεάσει πάρα πολύ και εμάς τους χριστιανούς. Και έτσι θα μπορέσουμε να σταθούμε σωστά στις προκλήσεις, στις σύγχρονες αυτές προκλήσεις, που είναι φοβερές όντως. Γιατί σήμερα ο διάβολος μας καλεί να αρνηθούμε την πίστη μας, την ορθοδοξία μας, να υποδεχθούμε στον παπισμό, να κάνουμε την ένωση με τον Πάπα, να έχουμε κοινές προσευχές, κοινό εορτασμό του Πάσχα, αυτή είναι η πρώτη φάση του σχεδίου, και μετά βέβαια και την πλήρη ένωση με την αίρεση, δηλαδή με το ψέμα, δηλαδή με την κοπριά, με το σκότος, αν είναι δυνατόν ποτέ να συνυπάρξει φως και σκότος. Δεχόμαστε την πρόκληση να αλωτριωθούμε στο επίπεδο της ζωής, να υιοθετήσουμε την αμαρτία, να χειροκροτήσουμε την ανομαλία, τη διαστροφή, έτσι, όπως στην περίπτωση της ομοφυλοφιλίας, να αρνηθούμε την ίδια τη δημιουργία του Θεού. Και βεβαίως δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε σε αυτά σωστά, εάν δεν κάνουμε αυτό το γκρέμισμα που είπαμε, των όποιων θελημάτων, των όποιων επιθυμιών, των όποιων στερεοτύπων που έχουμε υιοθετήσει, γιατί μας τα ενέβαλαν είτε οι γονείς μας, είτε το περιβάλλον μας, είτε το σχολείο ακόμα, είτε και εμείς οι ίδιοι. Έτσι τα δεχθήκαμε ως υποβολές του πονηρού και τα καλλιεργήσαμε μέσα μας και τα θρέψαμε. Αυτό έτσι να ευχηθούμε, να γίνει αυτό το γκρέμισμα, να γίνει αυτή η απάρνηση του εαυτού μας, η απάρνηση των θελημάτων μας, να αρχίσουμε, θα έλεγα, από μηδενική βάση και να ψάξουμε να αναζητήσουμε το θέλημα του Θεού ως ταπεινή δούλη του Χριστού σε κάθε περίσταση, σε κάθε περίπτωση, έχοντας ένα διακριτικό πνευματικό οδηγό που θα μας λέγει ακρεφνώς το θέλημα του Θεού και όχι θα μας καηδεύει τα αυτιά και θα μας ικανοποιεί τα θελήματά μας. Αυτό και συγγνώμη αν σας κούρασα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μοντά. Παρακαλούσα τους αδερφούς, όποιος θα ήθελε να απευθύνει κάποιο ερώτημα στο διάβολο Σάβα, μπορεί να σηκώνει το χεράκι, ούτως ώστε να παίρνει σειρά. Αλλά για ευνόητους λόγους θα δώσουμε σειρά πρώτα στους πατέρες της ομιλίας. Αν θέλει κάποιος πατέρας, ο πατήρ Βασίλειος, να απευθύνει κάποιο ερώτημα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος πατέρας εδώ στην συντροφιά μας. Πατέρα Βασίλη, παρακαλώ. Ο Κύριος, Πάτερ, ήθελα λίγο να πούμε λίγο αυτό το θέμα για την ομολογία που έχει γίνει λίγο μόδα κατά κάποιο τρόπο από το 2016 και μετά με το κολυμπάρι και τα λοιπά, και άρχισαν κάποιοι άνθρωποι να λένε ότι ομολογία έτσι και ομολογία αλλιώς, και κατά πόσο, ας πούμε, μπορούμε να έχουμε ομολογία όταν υπάρχει αυτοδικαίωση και εγωισμός. Ευχαριστώ, Πατέρα Βασίλη, να έχω και την ευχή σου. Κύριε. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να υπάρχει ομολογία όταν υπάρχει εγωισμός. Ναι, ορίστε. Θέλετε κάτι άλλο? Λίγο για την αυτοδικαίωση να μας πείτε.
Μάλιστα. Σε καμία περίπτωση ο χριστιανός δεν δικαιώνει τον εαυτό του. Ε. Βλέπετε και οι μεγαλύτεροι Άγιοι, τον γνωρίζετε πολύ καλά, έτσι και από τα κείμενα που μελετάτε, τα πατερικά, ελεηνολογούσαν τον εαυτό τους και τον ομολογούσαν, τον έλεγαν, τον αποκαλούσαν πρώτο τον αμαρτωλό. Έτσι διαβάζουμε στα λειτουργικά μας κείμενα πώς εκφράζεται ο μετανοημένος άνθρωπος. Είμαι, λέει, μόλισμα της γης και του αέρους. Ο άνθρωπος του Θεού ποτέ δεν δικαιώνεται. Εδώ ένας μέγας Απόστολος Παύλος και ενώ έλεγε δεν μου καταμαρτυρεί η συνείδησή μου κάτι, παρόλα αυτά δεν δικαιώνω τον εαυτό μου. Δεν λέω ότι είμαι τάξη. Δεν ξέρω πώς θα φανεί το έργο μου μπροστά στον Θεό. Εάν ένας Απόστολος Παύλος λοιπόν αγωνιά, με την καλή αγωνία αναρρέσει στον Χριστό, πόσο μάλλον ο αληθινός άνθρωπος του Χριστού, έτσι ο ταπεινός, ο οποιοσδήποτε από εμάς, θα μπορούσε να πει κάτι άλλο. Σε καμία περίπτωση, φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε σωστή ομολογία όταν αυτοδικαιωνόμαστε, όταν έχουμε εγωισμό. Έτσι και όπως μας είπε και ο Άγιος Λονός, δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την ειρήνη του Χριστού, αυτή την αδιατάρακτη ειρήνη, η οποία υπάρχει μόνο σε αυτόν που έχει αρνηθεί το θέλημά του, έχει γίνει ταπεινός δηλαδή, γιατί ουσιαστικά αυτός που αρνεί το θέλημά του είναι ο ταπεινός. Ο υπερήφανος, όπως μας το είπε ο Άγιος, αγαπά να κάνει το θέλημά του σε κάθε τι. Και στενοχωριέται όταν δεν γίνεται το θέλημά του. Εδώ είναι το κριτήριο. Αν θέλουμε αληθινά να ομολογήσουμε ορθοδοξία, θα πρέπει να αρνηθούμε τον εγωισμό μας, έτσι, την υπερηφάνειά μας, σε καμιά περίπτωση να μην αυτοδικαιωνόμαστε και γνήσια να κόψουμε το θέλημά μας και να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Τότε αυθόρμητα θα ομολογούμε την ορθοδοξία μας, έτσι, κυρίως με τη ζωή μας και με τα λόγια μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η Κανέλα Ισουρή. Κανέλα, παρακαλώ, παίρνει σειρά. Δεν σε ακούμε, Κανέλα, δεν σε ακούμε. Πρέπει να ανοίξει το μικρόφωνο σου. Τώρα πρέπει να με ακούτε. Καλά. Σας καλησπερίζω όλους, Παπα Σάβα μου, την ευχή σου. Ευχαριστούμε. Θέλω λίγο να επεκταθείς. Μ' άρεσε πάρα πολύ και μπήκε κάτι καινούριο σε αυτά που ήξερα, στο θέμα της καθαρής καρδιάς. Το καινούριο λοιπόν που μπήκε είναι, μάλλον η απορία που έχω είναι, είπατε ότι δεν πρέπει να μπαίνουν λογισμοί μες στην καρδιά και τότε η καρδιά είναι καθαρή. Μάλιστα. Το κατάλαβα σωστά μέχρι εδώ? Σωστά. Σωστά. Αυτό το ελέγχουμε πώς? Με την θεία εξομολόγηση ή όταν έρχεται ο λογισμός στο μυαλό δεν πιάνουμε συζήτηση μαζί του και λέμε την ευχή για να φύγει. Και, αυτό όμως, επειδή το μυαλό είναι μυαλό και πετάει από το ένα στο άλλο, ειδικά όταν είμαστε στεναχωρημένοι, κάπως να μου το αναλύσετε λίγο πιο πολύ. Ναι, ευχαριστώ. Όπως μου λένε οι Άγιοι, πρέπει να βάλουμε ένα φρουρό στο δρόμο μεταξύ σκέψης, διάνοιας που υπάρχει στον εγκέφαλο και εκφράζεται μέσα του κεφάλου, έτσι, και πραγματώνεται στον εγκέφαλο και καρδιάς. Έτσι, εκεί πρέπει να υπάρχει ένας φρουρός. Και αυτός ο φρουρός είναι η νοερά προσευχή. Έτσι, ο οποίος θα ελέγχει και δεν θα φύγει κανένα λογισμό από τη διάνοια, από τον εγκέφαλο, να κατέβει στην καρδιά και να γίνει λογισμός της καρδιάς, οπότε μετά αρχίζει η διαδικασία της δημιουργίας επιθυμιών. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, από την καρδιά βγαίνουν, έτσι ξεκινάνε οι αμαρτίες. Έτσι, γιατί από εκεί ο άνθρωπος μολύνεται μέσω των λογισμών της καρδιάς, φτιάχνει επιθυμίες και οι επιθυμίες μετά μας οθούν στην πραγματοποίησή του. Οι λογισμοί δεν είναι πάντοτε επιθυμίες όμως. Δηλαδή και οι χειρότεροι λογισμοί είναι την ώρα της προσευχής. Αυτό είναι δηλαδή το φοβερό, ενώ διαβάζεις, κάνεις απόδειπνο. Την ώρα εκείνη θα σου έρθει ό,τι εάν θα σου πάρει το μυαλό πάρα πολλές φορές μέσα στη διάρκεια των 20 λεπτών που κάνεις το απόδειπνο.
Αυτό πώς το σταματάς. Το γυρνάς πίσω το μυαλό. Αλλά πώς το σταματάς. Πώς το μικραίνεις έστω. Η απάντηση είναι το βιβλίο του, το πολύ ωραίο βιβλίο, η περιπέτειση ενός προσκυνητού. Μιλάμε και μιλάτε για την ποιότητα της προσευχής. Πώς θα έχουμε ποιοτική προσευχή, δηλαδή καθαρή προσευχή, χωρίς λογισμούς. Αυτό εξαρτάται, λέει εκεί στο βιβλίο, από την ποσότητα. Δηλαδή θα πρέπει να δώσουμε χρόνο, να εργαστούμε. Έλεγε ο Άγιος Φρέμου Κατουνακιώτης, να κάνεις μισή ώρα το πρωί, μισή ώρα το μεσημέρι, μισή ώρα το βράδυ, ή έστω μισή ώρα το πρωί, μισή ώρα το βράδυ, ή έστω ένα τέταρτο το πρωί, το βράδυ, ή έστω ένα τέταρτο το βράδυ, τέλος πάντων, να δώσουμε χρόνο όσο μπορούμε περισσότερο σε αυτή την εργασία, την όντως εργασία, που ταιριάζει απόλυτα και αρμόζει στον άνθρωπο περισσότερο από κάθε άλλη εργασία, που λέγεται καθαρή προσευχή. Δεν είναι απλό, δεν είναι καθόλου απλό και καθόλου εύκολο. Είναι και το πιο δύσκολο έργο, γι' αυτό και δεν θέλουμε να καταπιαστούμε με αυτό, γιατί είναι επίπονο. Αλλά και ο διάβολος δεν θέλει να καταπιαστούμε με αυτό, γιατί είναι ακριβώς αυτό που τον καίει. Όσο Ζάβα μου, όταν είναι κάτι τυποποιημένο που το κάνεις πάρα πολλά χρόνια, όπως το απόδειπνο, 20 χρόνια κάθε βράδυ, και είναι τυποποιημένο δηλαδή, και να, σε μερικά σημεία θα έρθεις. Σε μερικά άλλα σημεία, το ξέρεις απ' έξω πια, είναι μια κατάσταση συνεχής. Εκεί πως σταματάς τους λογισμούς που δεν τους μπαίνουν ξαφνικά. Είναι το θέμα, βέβαια, δεν είναι απόλυτα σχετικό με αυτό που έχουμε, είναι το θέμα πώς κάνουμε προσευχή σωστή. Η προσευχή χρειάζεται μία προετοιμασία. Πώς, ας πούμε, για να ανάψει το φως ένα σπίτι, δεν αρκεί να έχεις ένα κουμπί και να το πατήσεις, θα πρέπει να κάνεις ολόκληρη εγκατάσταση. Να έχεις τα καλώδια, να τα έχεις περάσει στον τοίχο, να υπάρχει πίνακας, να υπάρχει τροφοδοσία από το κεντρικό δίκτυο, να υπάρχει σύνδεση, να λειτουργούν όλα σωστά, να μην υπάρχει διακοπή στις διάφορες καλωδιώσεις κλπ. Έτσι και για να πετύχεις στο έργο της προσευχής χρειάζεται μια εγκατάσταση, μια προετοιμασία. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Παΐσιος, πριν προσευχηθείς θα πάρεις να διαβάσεις κάτι. Να διαβάσεις την Αγία Γραφή, να άψεις το θυμίαμα, να έχεις ή δυνατόν ησυχία εξωτερική όσο είναι δυνατόν. Να έχεις ή δυνατόν σκοτάδι, καλύτερα τη νύχτα δηλαδή. Η νυχτερινή προσευχή είναι πολύ πιο αποτελεσματική και αποδοτική. Να ανάψεις ένα κεράκι, να σκεφτείς τις αμαρτίες σου, να κατηγορήσεις και να ελεηνολογήσεις τον εαυτό σου. Κάποτε ο Άγιος Παΐσιος παρακάλεσε τον Θεό να του δείξει πώς να προσεύχεται. Και είδα, λέει, ένα παιδί 17 ετών που ελεηνολογούσε τον εαυτό του και έλεγε «Θεέ μου, είμαι ένας αχάριστος, ένας αγνώμονας. Εσύ συνέχεια με ελεείς και εγώ τι σου ανταποδίδω. Αν όμως, λέει, δεν με ελεήσεις εσύ, ποιος θα με ελεήσει. Δεν έχω άλλη ελπίδα. Γι' αυτό σε σένα κρέμουμε, σε σένα βασίζομαι». Και έτσι άρχισε την προσευχή του. Και έλεγε, ας πούμε, με είχε λιώσει αυτό το παιδί. Έτσι που το άκουσα να μιλάει. Καταλάβατε. Είναι θέμα προετοιμασίας. Να δουλέψει η καρδιά. Να έρθει ο άνθρωπος σε κατάνοιξη. Δεν είναι ένα ξηρό πράγμα τυπικό που το λέμε κάθε μέρα σαν βηματάκι και δεν καταλαβαίνουμε πότε είπαμε, το πιστεύω, το είπαμε, δεν το είπαμε. Τότε βέβαια δεν κάνουμε σωστή προσευχή. Έτσι, μια προσευχή που δεν έχει καρδιά, δεν έχει συνέστηση, δεν έχει αίσθηση του Θεού, δεν έχει δάκρυα, δεν έχει μετάνοια. Δεν είναι κάτι που αρέσει στο Θεό σίγουρα. Χρειάζεται εργασία. Πρέπει να εργαστούμε. Πνευματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα η Τσίρα Υπομονή νομίζω παίρνει σειρά εδώ πέρα και μετά η Μαρία Κωνσταντίνου. Ευλογείτε, Πάτρι. Ναι. Πατέρα Σάβα, ευλογείτε. Συγγνώμη. Είπε η Ατσίρα Υπομονή. Ποιος να μιλάει, Πάτερ? Η Ατσίρα Υπομονή μιλάει αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ήθελα να σε ρωτήσω, όταν το σύζυγος στην αρχή έκανε και μετάνοιες μαζί σου και προσευχή και τα πάντα και από την ημέρα, από την Αγία Υπομονή, άρχισε να βρίσει απέναντι στο ναό, δεν θέλει να ξαναπάει εκεί πέρα.
και λέει ότι η αγιατρία είναι ο Δίας, ο Απόλλωνας και η Αρτέμιδα, και λέει ότι θέλει να τελειώσει αυτό το γάμος και θέλει να φύγει, θέλει την ελευθερία του, τι θα γίνει με αυτό το μυστήριο του γάμου? Εγώ κάνω αδιαλείπτα προσοχή, συνέχεια, αλλά τι θα γίνει? Αυτό ήταν η ερώτησή μου. Πρέπει να υπάρξει καθοδήγηση από το σωστό πνευματικό. Έτσι. Τα καταθέτησε όλα αυτά στο πνευματικό, έτσι, και με βάση αυτά που γνωρίζει για σένα και για το σύζυγό σου, έτσι, θα σου δώσει την πρέπουσα καθοδήγηση. Βλέπετε. Είναι προσωπικό το ερώτημα. Ναι. Να είστε καλά. Η Μαρία Κωνσταντίνη, παρακαλώ. Ναι, πατέρα Σάββα, ευλογείται. Okay. Ήθελα ταπεινά να μιλήσω στην... να συμπληρώσω πάνω στην αδελφή που μίλησε και την προσευχή. Πολλές φορές, άμα γλιστρήσω με βιωτικές ανάγκες, γυρίζω πίσω και το ξαναδιαβάζω πάλι και δυο και τρεις και τέσσερις και πέντε φορές μέχρι να μπορέσω να προσηλωθώ εντελώς. Είναι και αυτό ένας τρόπος. Και βοηθάει. Μετά, δεύτερο, ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Λέτε να ακολουθείς το θέλημα του Θεού και εγώ προσπαθούμε κάθε μέρα. Όταν βλέπουμε όμως κάποιοι οι οποίοι φέρονται αντίθετα με το θέλημα του Θεού και δεν έχουμε τόσες μεγάλες θεολογικές γνώσεις, ερχόμαστε σε διάλογο μαζί τους. Για με τη σιωπή μας παρακαλάμε τον Κύριο να τους βοηθήσει. Παρακαλάμε σίγουρα με την προσευχή μας πάντα τον Κύριο να τους βοηθήσει και να βοηθήσει και εμάς, και διακηρύττουμε αυτό που λέγανε και οι απλοί άνθρωποι που δεν είχαν πολλές θεολογικές γνώσεις, ότι εμείς πιστεύουμε αυτά που πιστεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτά πιστεύουμε και ταυτιζόμαστε με αυτά. Τώρα, αν θέλει περισσότερα, μπορούμε να τον παραπέψουμε σε ανθρώπους του Θεού που έχουν θεολογικές γνώσεις και μπορούν να διατυπώσουν αυτά που ζούμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και εμείς τα ζούμε, όταν ζούμε σωστά εν Χριστώ, τα ζούμε. Αλλά δεν έχουμε ίσως την θεολογική, ας πούμε, ορολογία και κατάρτιση για να τα διατυπώσουμε. Έτσι, και να, ας το πούμε, αντικρούσουμε αυτές τις πλανεμένες διδασκαλίες. Μπορούμε να τους παραπέμψουμε σε ανθρώπους του Θεού που θα τους καταρτήσουν. Αν έχουν καλή διάθεση, θα πάνε, θα τους βρούνε και θα λύσουν τις απορίες τους. Και κάτι ακόμα θα σας ρωτήσω, συγγνώμη για τον χρόνο σας. Όταν μέσα στην οικογένεια διατηρείς στάση ταπεινότητος και σιωπής, είναι αυτό σύμφωνο με το θέλημα του Θεού? Δηλαδή, όταν ο άλλος συνέχεια είναι εκνευρισμένος και εσύ δεν μιλάς ή συμπεριφέρεσαι ταπεινά. Δεν λες τίποτα, δεν ευριάζεις. Και να ευριάζεις είναι μέσα σου, δεν το εκφράζεις. Αυτό. Αυτό είναι σίγουρα θεάρεστο, έτσι, το να προσευχόμαστε. Και αν κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε, πάλι με τη βοήθεια του πνευματικού μας. Έτσι. Δεν είναι πάντα η σιωπή σωστή. Έτσι. Χρειάζεται και κάποια φορά να μιλήσουμε. Αλλά με τη βοήθεια του πνευματικού μας, έτσι, θα έχουμε αυτή τη διάκριση, τη σωστή. Η γενική γραμμή είναι αυτό που λέτε. Και κάτι ακόμα τελευταίο. Όταν κάποιος μέσα από την οικογένεια παρεκκλίνει, φωνάζει, τσιρίζει, εμείς όταν κάνουμε σιωπηλά κουμποσχήν και προσευχόμαστε, δεν είναι και αυτό καλό για την οικογένειά μας? Βέβαια, αυτό είναι που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όταν ο άλλος έχει χάσει τον έλεγχο, έχει θυμώσει, εκεί δεν πρέπει να μιλήσουμε, έτσι, πρέπει να αποσυρθούμε και να προσευχηθούμε για αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Η Σοφία, παρακαλώ, επίσης που δεν βλέπω. Ευλογείτε, πατέρα Σάββα. Ακούγομαι? Ναι, δόξα τω Θεώ. Όσον αφορά τους λογισμούς, έχουμε τους λογισμούς που περνάνε, που πάντα θα περνάνε, αλλά σαν αεροδρόμιο δεν τους αφήνουν να προσγειωθούν. Οπότε στην προσευχή, ο αγώνας μας είναι να φεύγει το μυαλό να το ξαναμαζεύουμε, να φεύγει να το ξαναμαζεύουμε. Αυτό σωστό δεν είναι? Αυτό τον αγώνα δεν κάνουμε? Ναι, ωραία. Ωραία. Τώρα, οπότε τώρα θα συνεχίσω. Θέλω κάτι που άκουσα από ένα γέροντα. Όσον αφορά τους εμπαθείς λογισμούς, που είπατε και εσείς τώρα, όσον αφορά η στεναχώρια,
Όταν φτάνουμε δηλαδή κάποιος να μας αδικήσει και να στεναχωριόμαστε για αυτό που μας κάνει και επανέρχεται συνέχεια στο μυαλό μας, είναι ένας εμπαθής λογισμός. Λέει λοιπόν αυτός ο γέροντας ότι οι εμπαθείς λογισμοί φεύγουν με την εξαγόρευση, καταρχήν λέει πρόοδος στο πνευματικό μας, αλλά όταν δεν μπορούμε να το βρούμε γιατί ο άνθρωπος είναι, τότε λέει μπορούμε να κάνουμε εξαγόρευση σε κάποιο πνευματικό άνθρωπο. Αυτό δεν κατάλαβα λίγο, τι θεωρούμε ως πνευματικό άνθρωπο. Και θα συμπληρώσω και κάτι που άκουσα σήμερα από τον Μητροπολίτη Μόρφου, τον Νεόφυτο, τον κύριο Νεόφυτο. Μίλησε, όταν πάει κάποιος λέει και εξομολογείται, αλλά εξομολογείται κάποια πράγματα, αλλά αισθάνεται ξανά ότι την ενοχή αυτών των αμαρτημάτων, ότι δεν έχει πάρει συγχώρεση. Τι φταίει, τι ευθύνεται σε αυτό το πράγμα και έχει ξανά τους ίδιους λογισμούς. Και η απάντηση που έδωσε είναι ότι ή φταίει ο γιατρός, δεν του έδωσε τα κατάλληλα φάρμακα δηλαδή, και είπε κάτι πολύ ωραίο, ότι στις θεολογικές σχολές πλέον δεν μαθαίνουμε λέει, πώς να κάνουμε μετάνοια, δεν έχουμε μετάνοια και γι' αυτό επανέρχονται όλα αυτά. Ή φταίει το ότι δεν έχουμε μετάνοια. Οπότε θα μπορούσε και αυτό να ενταχθεί μέσα στους συμπαθείς λογισμούς. Σε αυτό θα ήθελα λίγο τη βοήθειά σας. Τι σημαίνει αυτή η εξαγόρευση, τι ακριβώς είναι, για να ξέρουμε και εμείς να το κάνουμε. Γιατί έχουμε κάποια θέματα περισσότεροι από εμπαθείς λογισμούς. Σε ευχαριστώ. Να ανακοινώσουμε το λογισμό μας. Αυτό είναι η εξαγόρευση στο πνευματικό μας. Και φυσικά να έχουμε τη διάθεση να τον αποβάλουμε. Είναι όπως το φίδι που το βγάζουμε από τη φωλιά του και το εξολοθρεύουμε. Εάν υπάρχει αυτή η διάθεση, τότε πάνε καλά τα πράγματα. Εάν όμως μας αρέσει αυτός ο λογισμός και τον τρέφουμε, ακόμα και να τον εξαγορευτούμε, πάλι δεν θα φύγει. Έτσι, όταν αυτοδικαιωνόμαστε, όπως υπόθηκε προηγουμένως, και λέμε γιατί, έχω δίκιο, αυτό είναι η αλήθεια κλπ, τότε βέβαια δεν θεραπευόμαστε. Ό,τι και αν μας κάνουν, εμείς πρέπει με ταπείνωση έτσι να δεχόμαστε ως θέλημα Θεού αυτό, ως παραχώρηση Θεού, και βεβαίως να εξετάζουμε τον εαυτό μας, σε τι φταίξαμε εμείς και δημιουργήθηκε αυτή η κακή συμπεριφορά από τον άλλον και μετά μας επιτέθηκε, ξέρω, μας πρόσβαλε και αρχίσαμε εμείς μέσα μας να έχουμε κακούς λογισμούς γι' αυτόν, εμπαθείς λογισμούς. Ναι, και βοηθάει πολύ προσευχή στην Παναγιά, μας βοηθάει πολύ η Παναγιά σε αυτό, έτσι δεν είναι? Φυσικά και η Παναγία και όλοι οι Άγιοι, ναι, τις οποίες πρέπει συνεχώς να επικαλούμαστε. Ωραία. Ποιοι είναι οι πνευματικοί άνθρωποι, ποιον θεωρούμε πνευματικό άνθρωπο, όταν είπε ότι μπορούμε να απευθυνθούμε σε ένα πνευματικό άνθρωπο? Τι θεωρούμε πνευματικό άνθρωπο, συγχωρέστε μάλλον. Ναι. Πνευματικός άνθρωπος είναι ο Άγιο Πνευματικός, δηλαδή αυτός που έχει ενεργό μέσα από το Άγιο Πνεύμα. Και ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός ο οποίος έχει εμφανεί τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία κλπ. Κλπ. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Το θεωρείτε ασφαλές, δηλαδή, να κάνουμε εξαγόρευση σε κάποιον άλλον εκτός από το πνευματικό μας? Το ασφαλέστερο είναι να το κάνουμε στο πνευματικό μας. Από εκεί και μετά, όταν ένας άνθρωπος ταπεινώνεται και εξομολογείται δημόσια. Παλιά οι χριστιανοί εξομολογούνταν δημόσια. Μέσα σε όλη την Εκκλησία έλεγαν τα αμαρτήματά τους. Έτσι. Αυτό λειτουργεί θεραπευτικά. Έτσι. Με αυτή την έννοια το λένε οι πατέρες, ότι να το εξαγορευτείς και σε κάποιον άλλον, ας πούμε. Αλλά όταν μπορέσεις θα το πεις και στον πνευματικό σου οδηγό. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ την ευχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Πάτερ μου, να σας διαβιβάσω κάποια ερωτήματα που είχα. Σχετικά θα λέγαμε το θέμα. Ρωτάει μια αδερφή, η οποία δεν μπόρεσε δυστυχώς να μπει, κάποιο τεχνικό πρόβλημα πρέπει να είχε, για την ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιδράσουμε στην περίπτωση της ενοποίησης του άνθρωπου και του αφημί. Βέβαια, μιλάει για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και απορεί γιατί στην Κύπρο δεν δεσκόθηκαν χριστιανοί στην Κύπρο παρά σε επιταγές του Αγίου Παϊσίου, όπως λέει η αδερφή. Και πώς γενικά μπορούμε σε αυτήν την ενοποίηση σε έναν αριθμό? Και ένα άλλο επίσης σχετικό ερώτημα είναι με την ψηφιακή ταυτότητα, αυτή που βγαίνει για το δεύτερο επίδομα της βενζίνης με το QR-Pass. Μήπως είναι, λέει, αναρωτιέται μια άλλη αδερφή, αυτό είναι παγίδα του διαβόλου και ένας πρόδρομος της αντίθεσης ταυτότητας?
Αυτά είναι δύο ερωτήματα, βέβαια, τα οποία έχουν να κάνουν πάλι με την ψηφιοποίηση. Ας πούμε, αυτό που ελπάζει είναι η Ιουνή μια ταυτότητα. Βέβαια, δεν είναι ταυτότητα, δεν ταυτιζόμαστε με το συγκεκριμένο έργο, αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι δύο σχετικά αυτά τα δύο ερωτήματα. Δηλαδή, ποια είναι η γραμμή που εμείς, ας πούμε, θα ήταν καλό να ακολουθήσουμε. Ναι. Θυμάμαι αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι την κάρτα που θα τα έχει όλα μέσα και την τραπεζά, δηλαδή τα χρήματά μας και την ταυτότητά μας και το διαβατήριό μας, αυτή την κάρτα, λέει, δεν πρέπει να πάρουμε. Έτσι. Αυτό είναι ένα βασικό που πρέπει να ξέρουμε. Τώρα, ένα δεύτερο, όσο μπορούμε να είμαστε μακριά από όλα αυτά, είναι καλό. Αν όμως κατά κάποιο τρόπο είναι αναπόφευκτο, έτσι, τα παίρνουμε έχοντας κατά νου αυτό που είπαμε, το τελικό. Να μην πάρουμε την τελική αυτή κάρτα που θα τα έχει όλα μέσα, που θα είναι πλέον μια δέσμευση κέρια. Αλλά μας είπε ο Άγιος ότι δεν θα προλάβουν αυτό να μας το δώσουν, έτσι. Ελπίζουμε δηλαδή. Και το κλειδί σε όλο αυτό βεβαίως είναι αυτό που είπαμε, η μετάνοια, η απάρνηση του θελήματός μας. Εάν εμείς ζούμε μέσα στο Χριστό, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Και ο Χριστός μας θα μας πληροφορήσει. Θα μας πληροφορήσει πώς να σταθούμε απέναντι σε όλα αυτά τα αντίχριστα μέτρα και τις αντίχριστες μεθοδεύσεις. Εκείνοι που θα πλανηθούν, προσέξτε, θα είναι αυτοί οι οποίοι θα κοιμούνται πνευματικά. Αυτοί που δεν θα έχουν νύψει. Αυτοί θα πλανηθούν και θα πάρουν το χάραγμα του Αντιχρίστου. Έτσι μας λένε οι Άγιοι Πατέρες στα χρόνια τα έσχατα, όπως και σήμερα. Έτσι βλέπετε πόσοι άνθρωποι και από τους λεγόμενους ανθρώπους της Εκκλησίας πλανήθηκαν και υιοθέτησαν το διαβόλιο αυτό, το οποίο είναι μια, ας πούμε, αποδοχή ουσιαστικά, έτσι, των εκτρώσεων, του φόνου, των αθώων εμβρίων, τα οποία διαμελίζονται ζωντανά προκειμένου να κατασκευαστούν αυτές οι λεγόμενες κυταρικές σειρές, μέσω των οποίων κατασκευάζονται ή ελέγχονται τα εμβόλια αυτά που κυκλοφορούν. Και όμως τόσοι άνθρωποι, έτσι, πλανήθηκαν και είπαν όχι, δεν είναι θέμα πνευματικό, λες και δεν υπάρχει κάτι που δεν είναι πνευματικό, και είναι θέμα ιατρικό και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πώς δεν υπάρχει, όταν αυτό το προϊόν για να φτιαχτεί έχουν φωνευτεί έμβρια, άνθρωποι δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ, Πάτερ. Και μια άλλη ερώτηση από κάποιον αδερφό, ο οποίος ρωτάει το Θεοφάνη. Πώς επηρεάζει το ισχυρό θέλημά μας στα ψυχοσωματικά προβλήματα και τι άλλο τα ενισχύει αυτά. Δεν ακούστηκε. Θα το επαναλάβω, Γιώργο, να συγχωρείτε. Αν και δεν είναι τόσο σχετικό με το θέμα μας, εν πάση περιπτώσει, η ερώτηση είναι πώς επηρεάζει το ισχυρό θέλημά μας τα ψυχοσωματικά μας προβλήματα. Και τι άλλο τα ενισχύει αυτά, ρωτάει ο αδερφός. Το θέλημά μας είτε είναι ισχυρό είτε είναι ασθενές, σίγουρα είναι καταστροφικό. Έτσι, και επηρεάζει καταστροφικά και την ψυχή μας και το σώμα μας. Αυτό είναι πέρα για πέρα αληθές. Αν θέλουμε να έχουμε ψυχοσωματική υγεία, θα πρέπει να αρνηθούμε το θέλημά μας. Αυτό μας λέει ο Κύριος. Να αρνηθούμε τον εαυτό μας και κυρίως εαυτός μας είναι η ελευθερία μας, είναι το στεξουσιό μας. Αυτό είναι που μας πονάει όταν το αρνηθούμε. Βλέπετε, ο άνθρωπος νιώθει χαρούμενος, νιώθει ευχαριστημένος, νιώθει μια ειδονή πότε. Όταν γίνεται το θέλημά του, τότε νιώθει ικανοποιημένος, ευχαριστημένος. Γιατί τρέφεται ο εγωισμός του, έτσι, το κατεξοχήν πάθος που έχουμε. Και πονάει πάρα πολύ ο άνθρωπος όταν κόβει το θέλημά του. Ή όταν του το κόβει ο άλλος. Ή όταν του το κόβει το κράτος, έτσι, το κόβει οι διάφοροι εξωγενείς, εξωτερικοί παράγοντες. Πονάει τότε. Γιατί πονάει, γιατί ακριβώς είχε επενδύσει εκεί. Γι' αυτό η πιο ευάρεστη θυσία στον Χριστό μας, έτσι, και η πιο μεγάλη θυσία είναι ακριβώς η υπακοή, η οποία όταν υπάρχει απαλλάσσει τον άνθρωπο από
το κορυφαίο πάθος που είναι ο εγωισμός, η περηφάνεια και μαζί με αυτό από όλα τα πάθη. Και αυτό είναι το κλειδί. Και αν θέλει ο άνθρωπος, ας πούμε, να έχει υγεία ψυχική και σωματική, γιατί η σωματική εξαρτάται από την ψυχική, θα πρέπει να κόβει το θέλημά του. Θα μου πείτε τώρα, υπάρχουν άνθρωποι άγιοι οι οποίοι έχουν σωματική, όχι υγεία, αρρώστια, πολλές αρρώστιες σωματικές. Βεβαίως εκεί δεν είναι λόγω των αμαρτιών του, είναι λόγω της παραχώρησης του Θεού που θέλει να μας τους δώσει αυτούς ως πρότυπα υπομονής. Και για να τους δώσει ακόμα μεγαλύτερο μισθό, περισσότερα στεφάνια στον ουρανό. Μια τελευταία ερώτηση, Γέροντα, να σας διαβιβάσω από κάποιον άλλον αδερφό. Αν οι ευκαιρίες ομολογίας και καλής μαρτυρίας διαφέρουν από άτομο σε άτομο ανάλογα με την εμπνευματική του κατάσταση. Αυτό είναι το ερώτημα. Κοιτάξτε, ο χριστιανός κάθε στιγμή ομολογεί τον Χριστό. Έτσι, κάθε στιγμή είναι ευκαιρία. Έτσι. Τώρα θα λέγαμε... Η κάθε περίσταση της ζωής μας είναι μια ευκαιρία ομολογίας για τον κάθε χριστιανό. Και φυσικά οι περιστάσεις διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, σίγουρα. Έτσι, ο Θεός μέσα στην άπειρη αγάπη Του και στην ιστορική Του πρόνοια, στον καθένα δίνει ό,τι καλύτερο για αυτόν, έτσι, για το προσωπικά για αυτόν. Και καλείται ο άνθρωπος να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος, εξαγοραζόμενοι των καιρών. Καιρός είναι η ευκαιρία. Εξαγοράζω τον καιρό, εξαγοράζω την κάθε ευκαιρία. Πώς? Όταν σε κάθε στιγμή, σε κάθε περίσταση, κάνω το θέλημα του Θεού. Τότε εξαγοράζω τον καιρό. Τότε αξιοποιώ την κάθε ευκαιρία και τότε ομολογώ. Γιατί όταν πράττεις το θέλημα του Θεού, ομολογείς τον Χριστό. Και λες, εγώ δεν είμαι του κόσμου, είμαι του Χριστού. Όταν αυτός ο ιερέας που σας είπα αρνήθηκε να στείλει τα παιδιά του σε μια άλλη πόλη για να μην χάσουν την ηθική του. Αυτός ομολόγησε Χριστό. Και είπε, εγώ πάω κόντρα στο αντίχριστο πνεύμα της εποχής, που λέει πάνω απ' όλα είναι το παιδί σου να σπουδάσει, να κάνει γάμο, έτσι, να κάνει οικογένεια. Αυτό θεωρούν οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα επιτυχία για τα παιδιά τους. Έτσι. Να έχει μια καλή επαγγελματική εξέλιξη, να έχει ένα πτυχίο, και να έχει και μια καλή οικογένεια, να έχει πολλά παιδιά και εγγόνια κλπ. Και πολλά λεφτά. Μα αυτό είναι η επιτυχία, αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό λέει ο Χριστός. Το είδαμε πουθενά αυτό γραμμένο στο Ευαγγέλιο. Βλέπετε πόσο στραβά τα έχουμε πάρει τα πράγματα. Και ακούς τον παππού και τη γιαγιά και σου λέει, τι άλλο να περίμενα από τη ζωή. Τα παιδιά μου είναι καλά, έχουν καλές δουλειές, έχω πολλά εγγόνια, καλά εγγόνια, καλά παιδιά. Σπουδάζουν καλά, έχουν την οικογένειά τους. Αυτό είναι η επιτυχία, παππού μου. Το παιδί σου, το εγγόνι σου εξομολογούνται, πιστεύουν στον Χριστό, ζουν σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Ούτε καν το εξετάζει αυτό. Κατά τα άλλα, δηλώνουμε χριστιανοί και άνθρωποι της Εκκλησίας. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο σήμερα. Αυτή η εκοσμίκευση που μας έχει ποτίσει όλους μας. Και γι' αυτό δεν ομολογούμε Χριστό. Και νομίζουμε ότι η ομολογία είναι να βγεις έξω και να πεις κάτω το κολυμπάρι, κάτω ο οικουμενισμός. Εντάξει, δεν λέω ότι και αυτό αν χρειαστεί θα το κάνουμε. Αλλά ομολογία δίνουμε κάθε στιγμή με το πώς στεκόμαστε απέναντι στον κόσμο και στις κοσμικές αυτές αντιλήψεις και τα στερεότυπα αυτά που έχουν ποτίσει όλους τους ανθρώπους. Θυμάμαι, είχα βρεθεί στο Ιεροσόλυμα για προσκύνημα. Και από το ξενοδοχείο ακούγαμε πυροβολισμούς. Μπαμ, μπουμ, από τα τείχη επάνω. Είμαστε λίγο έξω από τα τείχη της παλιάς πόλης. Και λέμε, τι γίνεται, μέσα στη νύχτα πυροβολισμοί. Λέει, ξέρεις, είναι οι Άραβες οι οποίοι πανηγυρίζουν γιατί το παιδί τους, λέει, πέρασε το πανεπιστήμιο. Και πυροβολούσαν στον αέρα. Καταλάβατε. Δηλαδή αυτό το πνεύμα, αυτό που λέμε προηγουμένως, η γνώση. Η γνώση είναι που σώζει, το οποίο είναι μασονικό δόγμα, έτσι. Αυτό έχει ποτίσει όλο τον κόσμο. Καλά. Θα πει ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει στον Χριστό, αλλά να έχει ποτίσει και εμάς, τους χριστιανούς. Και αυτό είναι μια πτυχή της αλλοτρίωσης. Είναι πολλές άλλες πτυχές. Ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Βλέπω και ένα χεράκι και την Κασαβού, παρακαλώ. Ευλογείτε, Πάτερ.
Πάτερ, με τα τελευταία λόγια σας λίγο με καλύψετε ακριβώς αυτό το κοσμικό πνεύμα που το κουβαλάμε και δεν το αποβάλλουμε και δυστυχώς με κάθε ευκαιρία βρίσκουμε φορμή να στενοχωρηθούμε, να λυπηθούμε, όχι κάποιος μας είπε κάτι, όχι θέλαμε να γίνει κάτι και δεν έγινε, και αντί να το δούμε ότι πραγματικά ότι ο Θεός μας προφυλάσσει, μας αγαπάει και για το κάθε εμπόδιο που θα βάλει, για κάποιο λόγο το βάζει, έτσι για να μας προστατεύσει και να μας έχει εκείνο τον λόγο του, εμείς το παίρνουμε τελείως διαφορετικά, γιατί ακριβώς έχουμε ισχυρό θέλημα, κοσμικό φρόνημα. Δεν ξέρω, έτσι εγώ προσωπικά μιλάω, συγγνώμη για τους υπόλοιπους. Πολύ καλά το λέτε. Σας είπα, είτε ισχυρό έχουμε είτε ασθενές, θέλημα να μην έχουμε, καθόλου θέλημα. Κι όμως έχουμε, Πάτρ, πώς, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι και δεν το αναγνωρίζουμε και δεν το αποβάλλουμε. Το προφυλάσσουμε με κάθε τρόπο. Αυτό το πείζω εγώ σε μένα και δεν ξέρω πώς θα γίνει. Σε ένα βαθμό φταίει και η κακή αγωγή που πήραμε, έτσι. Βέβαια είναι δικαιολογία λίγο αυτό, αν θέλουμε το αποβάλλουμε. Αλλά όντως δεχόμαστε πολύ κακή αγωγή. Μαθαίνουμε από τους εντός θεωρικών καλούς γονείς μας να θεωρούμε ότι ευτυχία και χαρά έτσι είναι να κάνεις αυτό που θέλεις. Και αν πας και στους ψυχολόγους που ακολουθούν το άθεο μοντέλο ζωής και τις καμπαλιστικές θεωρίες του Φρόιντ και όλων των άλλων ψυχολόγων των αθέων, θα σου πούνε ότι για να είσαι ευτυχισμένος να κάνεις αυτό που θέλεις εσύ, να περνάς εσύ καλά και να μην σε νοιάζει για κανέναν άλλο. Ο άκρατος εγωισμός, η άκρατη υπερηφάνεια και η άκρατη φιλιδονία. Έτσι, ό,τι ακριβώς λέει αντίθετα ο Χριστός ως οδηγία μακαριότητας και ευτυχίας, το σερβίρει ο διάβολος. Έτσι. Ο Χριστός σου λέει να αρνηθείς τη φιλιδονία σου, να αρνηθείς τον εγωισμό σου, να αρνηθείς τον εαυτό σου, να αρνηθείς και την ψυχή σου και τη ζωή σου ακόμα, προκειμένου να ευαρεστήσεις εμένα. Και ο διάβολος θα σου πει όχι, μόνο τον εαυτό σου να σκητάς και κανέναν άλλο. Και τότε θα είσαι ευτυχισμένος. Βλέπετε, είναι ακριβώς ο αντίποδας της σωτηρίας η διδασκαλία αυτή του διαβόλου. Θα πρέπει να γίνει αυτό το γκρέμισμα και να ψάξουμε και κάθε στιγμή να είμαστε, θα λέγαμε, φόκλουλ όχι, εναντίον στο θέλημά μας. Και σε κάθε στιγμή να νεκρώνουμε το θέλημά μας. Θα μου πείτε στην πράξη πώς γίνεται. Πολύ απλά. Με το να ρωτάς αυτό που έχεις δίπλα σου. Είσαι έγκρεμη, ας πούμε, ρώτα το σύζυγό σου. Να το κάνουμε αυτό, τι λες. Αν το κάνουμε αυτό και ρωτάμε το διπλανό μας σε κάθε στιγμή, κάνοντας προσευχή να φωτίσει ο Θεός αυτό που ρωτάμε, να μας πει το θέλημά Του, σε κάθε στιγμή ο Θεός εντός εγωγικών είναι υποχρεωμένος να μας αποκαλύψει το θέλημά Του, γιατί ταπεινωνόμαστε και δεν εμπιστευόμαστε το λογική μας, τον εαυτό μας, αλλά καταφεύγουμε σε Αυτόν. Και ρωτάμε ταπεινά τον συνάνθρωπό μας, αυτό που έχουμε δίπλα μας, κόβοντας το θέλημά μας. Αυτός είναι ο τρόπος για να μάθουμε να γκρεμίζουμε το κακό εαυτό μας, τα θελήματά μας, ρωτώντας, κάνοντας υπακοή δηλαδή. Ή μπορεί να μην φτάσεις σε αυτό το επίπεδο να ρωτάς, ενδεχομένως να μην σκέφτεσαι να ρωτήσεις, και να έρχεται ο άλλος, ο σύζυγος, ας πούμε, ή το παιδί σου, και να σου λέει, όχι, δεν θα το κάνουμε έτσι. Μα αφού αυτό φαίνεται και σωστό, όχι, δεν θα το κάνουμε έτσι, αλλιώς θα το κάνουμε. Εκεί πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα και να το δεχτείς. Όπως φυσικά δεν γίνεται αμαρτία. Όταν δεν γίνεται αμαρτία, κόβουμε σε όλες τις περιπτώσεις το θέλημά μας και κάνουμε το θέλημα του άλλου. Ξέρετε αυτό πόσο θα μας βοηθήσει. Και την ειρήνη μας δεν θα χάσουμε και ο άλλος θα είναι χαρούμενος και εμείς θα είμαστε ειρηνικοί και χαρούμενοι και το θέλημα του Θεού θα γίνεται. Γιατί κατά κανόνα ο Θεός μας μιλάει μέσω των περιστάσεων και μας δείχνει το θέλημά Του μέσω των περιστάσεων. Οπότε δεν πρέπει να κολλάμε και να λέμε όχι, αυτό θα γίνει και πεισμώνουμε και μένουμε δρέοι και μετακίνητοι στις θέσεις μας και γινόμαστε δυστυχισμένοι και κάνουμε και τους άλλους δυστυχισμένους. Μόνο στην περίπτωση που γίνεται αμαρτία, τότε θα μένουμε δρέοι και μετακίνητοι και θα πούμε σε καμία περίπτωση δεν το κάνω αυτό. Και τότε θα έχουμε την ευλογία του Θεού σίγουρα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Γέροντα.
Να ρωτήσω μια ερώτηση που με έχει διαβάσει μια αδελφή, να σας απευθύνω, Γέροντα. Πάλι δεν είναι σχετική με το θέμα, ότι αν έχουμε λογισμούς, ότι δεν κάνουμε τον κανόνα μας έως ο πνευματικός μας, ότι δεν είμαστε άξιοι να μεταλάβουμε ή νιώθουμε ότι κάνουμε κάτι που δεν έπρεπε να έχουμε κάνει. Κοινωνούμε, αν έχουμε πάρει την ευλογία του πνευματικού, ή διακόπτουμε εμείς την κοινωνία με δικιά μας πρωτοβουλία ή περιμένουμε να μιλήσουμε πρώτα με το πνευματικό, τόσο ώστε αυτός να μας υποδείξει τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι το ερώτημα στην αρχή. Ναι, αν είμαστε αρχάριοι και δεν έχει ξανατεθεί τέτοιο θέμα, τέτοιο πρόβλημα, έτσι, περιμένουμε, το λέμε στο πνευματικό μας και θα μας δώσει την απάντηση, την οποία θα την αξιοποιήσουμε και για επόμενες παρόμοιες καταστάσεις, έτσι, αν είμαστε αρχάριοι. Αλλιώς, ισχύει αυτή η καθοδήγηση που έχουμε πάρει μέχρι τώρα από τον πνευματικό μας, έτσι, γιατί πολλά πράγματα επαναλαμβάνονται και μερικές φορές απαιτείται να κοφεύσουμε σε αυτούς τους λογισμούς και να πούμε όχι, με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του πνευματικού μου, εγώ θα προχωρήσω. Γιατί το έχουμε θέσει και άλλη φορά παρόμοιο πρόβλημα στο πνευματικό και μας έχει δώσει αυτή την καθοδήγηση. Αν όμως δεν έχουμε ιστορικό, ας πούμε, και γνώση στο συγκεκριμένο θέμα, καλύτερα να περιμένουμε και να ρωτήσουμε και όταν έχουμε την απάντηση, τότε προχωράμε με βεβαιότητα. Έχει την εμπειρία, λοιπόν. Έτσι, εμπειρία, ναι. Σιγά-σιγά, όσο κανείς εξομολογείται, έτσι κατά κάποιο τρόπο προχωράει και ο ίδιος λίγο και γίνεται και ο ίδιος λίγο εντός εισαγωγικών πνευματικός του εαυτού του. Έτσι, με βάση αυτά που δέχεται ως καθοδήγηση από τον πνευματικό του. Ευχαριστώ πολύ, Γέροντα. Μια, θα πούμε, τελευταία ερώτηση, γιατί θα κουράσουμε τον Γέροντα, θα κουραστεί του κόσμου, ο αδερφός της Πολυχρόνης Φαρμάκης. Παρακαλώ. Ευλογείτε, Γέροντα. Ευχαριστώ, Σαββέ. Ένα ερώτημα πάνω στο θέμα της εκοπής του θελήματος και που θα συνδέεται με την ομολογία της πίστεως κατά κάποιο τρόπο. Πάνω στο θέμα, γιατί μια κυρία ανέπτυξε και το θέμα των ΠΑΣ, των καρτών και τα λοιπά, των οποίων βγαίνουν αυτές τις μέρες με τις εξελίξεις. Δεν ξέρω αν έχετε αναφερθεί, νομίζω είχατε σχολιάσει παλιότερα, στο θέμα της πλαστοποίησης χαρτιών περί του εμβολίου. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά μου έχουν παρουσιάσει κάποιοι αδελφοί σε συζητήσεις ότι δικαιολογημένα θα μπορούσε κάποιος, γιατί αυτό έχει συζητηθεί τώρα τελευταία, να βγάλει, ας πούμε, πλαστό πιστοποιητικό, με το οποίο εγώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Εάν, ας πούμε, έχει μια δικαιολογία η οποία είναι εύλογη, ίσως στο να διαφύγει σε κάποια άλλη χώρα, εάν ο πνευματικός του και οι συνθήκες του το προσφέρουν αυτό για πνευματικό όφελος ή για να πάει να δει τον πνευματικό του σε ένα μοναστήρι, εάν χρειαστεί να περάσει κάποια σύνορα ή να ταξιδέψει. Και να σας πω την αλήθεια ότι αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, γιατί εγώ προσωπικά είχα μια κάθετη, ας πούμε, αρνητική σκέψη πάνω στο θέμα της πλαστοποίησης και θα ήθελα να ξέρω γενικότερα αν υπάρχει, ας πούμε, μια ίσως πιο διακριτική στάση πάνω στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ναι. Εννοείται πλαστοποιητικό εμβολιασμού. Έτσι. Επειδή ακριβώς είπαμε ότι το εμβόλιο συνδέεται με εκτρώσεις, με φόνους, όταν ένας χριστιανός το κάνει το εμβόλιο, ή μέσω ενός εντύπου πλαστού, όπως είπατε, λέει ότι το έκανε, ουσιαστικά τι κάνει, διαφημίζει και ομολογεί ότι η έκτρωση, ο φόνος, η πολλαπλή φόνη που γίνονται για να παραχθεί αυτό το προϊόν, δεν είναι τίποτε για μένα. Δεν λέει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό βεβαίως είναι μια άρνηση Χριστού ουσιαστικά, έτσι, όταν ο άνθρωπος, ο χριστιανός, λέει ότι ο φόνος, ας πούμε, δεν είναι κάτι που μπορεί να με εμποδίσει εμένα,
προκειμένου να κάνω κάτι άλλο που φαίνεται ότι είναι καλό, τι κάνει ουσιαστικά, δεν αρνείται τον Χριστό. Όταν αρνείται μια βασική εντολή, που είναι από την Παλαιά Διαθήκη, η οποία λέει ουφωνεύσεις. Όταν κάποιος παίρνει ένα προϊόν εγκλήματος, όπως είναι το εμβόλιο, το οποίο για να κατασκευαστεί αυτό το προϊόν έχουν γίνει πολλαπλή φόνη. Σας είπα, διαμελίζονται ζωντανά τα έμβρια, γιατί αν είναι νεκρά δεν τα παίρνω από τα σκουπίδια. Τα παίρνω από τις μητέρες τον τρίτο μήνα, με κεσαρική τομή, συνήθως μαζί με τη μήτρα, και τα διαμελίζω ζωντανά. Γιατί αλλιώς είναι άχρηστα τα όργανα τα οποία χρειάζονται για να παράξουν τις λεγόμενες κυταρικές σειρές. Είναι κάτι παρόμοιο με την δωρεά οργάνων, που για να μπορέσει να πετύχει μια μεταμόσχευση ενός οργάνου θα πρέπει ο δότης να είναι ζωντανός. Αλλά πώς να μεταμοσχεύσεις καρδιά, από ένα ζωντανό το σκοτώνεις, έτσι υπάρχει φόνος μετά. Αν είναι νεκρός δεν μπορείς να τη μεταμοσχεύσεις, οπότε εφήβραν το λεγόμενο εγκεφαλικό θάνατο, που δεν είναι θάνατος αφού η καρδιά είναι ζωντανή και χτυπάει μέσα στον άνθρωπο, και του παίρνουν, ενώ είναι ζωντανός, την καρδιά, το σκοτώνουν δηλαδή, το δολοφονούν ή το ύπαρ. Έτσι λοιπόν και εδώ έχουμε ιδεχθεί φόνο, έτσι, εμβρίο, για να παραχθεί αυτό το προϊόν. Ένας χριστιανός λοιπόν που λέει ότι εγώ το έκανα το εμβόλιο, τη διακηρύσει ότι δεν γίνεται τίποτα όλη αυτή η διαδικασία, μπορεί να την κάνεις έτσι και δεν έχει κανένα πρόβλημα, γιατί το κάνεις για το καλό σου, για την υγεία σου, για να προστατεύσεις τους άλλους, έτσι όπως μας λένε, για το κοινωνικό καλό. Θα μου πεις πώς συμμετέχω, εγώ δεν έκανα το φόνο, τον έκανε ο γιατρός, τον έκαναν αυτοί οι εταιρείες, οι ιατρικές. Και εσύ όμως συμβάλλεις, διότι μέσω του κράτους σου αγοράζεις αυτό το προϊόν, δίνεις τα χρήματά σου ως φορολογούμενος πολίτης από το κράτος σου, αποδέχεσαι αυτό το προϊόν που σου λανσάρει το κράτος σου και επομένως λες, παιδιά μπράβο, πολύ καλά κάνετε και το παράξετε αυτό το προϊόν, συνεχίστε, πάρτε και τα χρήματά μου, συνεχίστε. Αυτό είναι η συμμετοχή, το έγκλημα. Σε μια περίπτωση ένας χριστιανός λοιπόν δεν μπορεί να πάρει αυτά τα πλαστά πιστοποιητικά. Αυτό μας θυμίζει τους λάψη. Λάψη λεγόταν οι πεπτοκότες, οι οποίοι στα πρώτα χρόνια, τα πρώτα 300 χρόνια που είχαμε διωγμούς επίσημους από το Ρωμαϊκό κράτος, υπήρχαν κάποιοι χριστιανοί οι οποίοι δεν έκαναν θυσία. Παρ' όλα αυτά αγόραζαν ψεύτικα πιστοποιητικά ότι θυσίασαν στους δαίμονες, έτσι στα είδωλα. Και με βάση αυτά τα πιστοποιητικά βέβαια μπορούσαν να έχουν όλα τα προνόμια που είχε ένας που είχε θυσιάσει. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είχαν θυσιάσει. Όταν ειρήνεψε η Εκκλησία και έπαψαν οι διωγμοί, ξέρετε πού κατέταξαν οι Άγιοι Πατέρες και η Εκκλησία αυτούς τους ανθρώπους που είχαν αγοράσει τα πλαστά πιστοποιητικά θυσίας? Τους πεπτοκότες, σε αυτούς που είχαν θυσιάσει. Έτσι τους έβαζαν μαζί στην ίδια κατηγορία και δεν τους έδιναν θεία κοινωνία. Και έγινε ολόκληρο θέμα, ολόκληρη συζήτηση, αν πρέπει να τους ξαναδεχτούμε στην Εκκλησία. Και τελικά επικράτησε η επίκης άποψη, έτσι, να τους δεχθούμε μετά από μετάνοια, ειλικρινία, από δάκρυα πολλά, από νηστείες πολλές, να τους δεχθούμε πάλι στην Εκκλησία. Και έτσι τους δέχτηκαν. Έτσι η Εκκλησία τους κατατάσσει, τους λάψει με τους πεπτοκότες. Έτσι το ίδιο και σήμερα, έτσι με αυτούς που παίρνουν τα πλαστά αυτά πιστοποιητικά. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει. Γιατί δεν έχει σημασία μόνο το τι κάνουμε απέναντι στο Θεό, αλλά και το τι φαινόμαστε ότι κάνουμε απέναντι στην όλη Εκκλησία. Ας πω ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στο ίδιο σπίτι, δεν είναι στεφανωμένοι, δεν έχουν γάμο και δεν κάνουν τίποτα. Και λένε, εμείς είμαστε εντάξει, αφού δεν κάνουμε τίποτα σαργικό, τι πειράζει που συζούμε, πειράζει. Γιατί σκανδαλίζεται την υπόλοιπη Εκκλησία. Σκανδαλίζεται το γείτονά σας, οι οποίοι σας βλέπουν να ζείτε στο ίδιο σπίτι και ενδεχομένως να έχετε και την ευλογία από κάποιον διάκριτο πνευματικό και να κοινωνείτε. Και τι παίρνει το μήνυμα, τι μήνυμα παίρνει αυτός ο γείτονας και οι όποιοι άλλοι σας γνωρίζουν, ότι
δεν τρέχει και τίποτα, να συζούμε και να κοινωνούμε. Καταλάβατε, δίνουμε λάθος μήνυμα προς τα έξω και σκανδαλίζουμε έτσι. Σκανδαλίζω, αυτό σημαίνει. Βάζω ένα εμπόδιο στην ορθοδοξία, στην ορθοπραξία. Έτσι και δεν επιτρέπω και στον διπλανό μου να σωθεί. Έτσι, γιατί όταν και ο διπλανός μου δει εμένα που κοινωνώ και είμαι της Εκκλησίας και υποτίθεται πιστός να συζώ, θα πει γιατί να μην το κάνω κι εγώ, γιατί να μην το επιτρέψω και στο παιδί μου. Να φέρνει το φίλο του, τη φιλενάδα του και να κοιμάται στο σπίτι μου. Και δεν τρέχει τίποτα. Καταλάβατε. Και έτσι προχωράει το κακό. Και σκανδαλίζεται όλη η Εκκλησία. Ναι. Ευχαριστώ. Αν γίνεται να προσθέσω και σε πρακτικό επίπεδο, ας πούμε, αν έλεγε κάποιος, το οποίο δεν είναι εύλογο, αλλά ας πούμε ότι σε κάποια περίπτωση κάποιος έλεγε ότι θα βγάλει πλαστό πιστοποιητικό. Εγώ θα ήθελα να ξέρω και σε πρακτικό επίπεδο, εφόσον όλη αυτή η διαδικασία και όλη η ιστορία με τα εμβόλια θα εξελίσσεται από εδώ και πέρα, τι θα έκανε ένας άνθρωπος που έχει βγάλει ένα πλαστό εμβόλιο, ένα πλαστό πιστοποιητικό πριν ένα χρόνο, και κάθε χρόνο από εδώ και πέρα ή κάθε τόσους μήνες θα πρέπει να κάνει ανανεώσεις και θα πρέπει να εγκρίνει και να λέει ψέματα ότι έχει κάνει και όλα τα υπόλοιπα τα εμβόλια τα οποία εμφανίζονται. Άρα και πιστεύω όλη αυτή η κομπίνα, δηλαδή ο χριστιανός να είναι κομπιναδόρος και να παίζει δηλαδή με το σύστημα σε ένα σημείο που θα συμβιβάζεται όλο και λίγο ακόμα και περισσότερο, έχει και την αναλογία δηλαδή της ιστορίας του παραδείγματος του βάτραχου, που λέμε, που υπάρχει ιστορία ότι το βάτραχο τον εβράζεις σιγά σιγά, δεν τον πας από το κρύο νερό στο πολύ ζεστό, το σηκώνεις σιγά σιγά τη ρύθμιση, τη θερμοκρασία του νερού και φτάνεις σε ένα επίπεδο βάτραχος στο οποίο μετά δεν έχει καταλάβει ότι έχει κάνει όλες αυτές τις συμβιβάσεις. Και πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο και αυτοί που ας πούμε λένε ότι επιτρέπεται να βγάλεις ένα πλαστό χαρτί, εγώ βάζω το ερωτηματικό, αλλά πώς θα προχωρήσουν από εκεί και πέρα? Το κάνανε μια φορά, μετά τι θα κάνετε στο μέλλον? Ναι, όταν ο άνθρωπος υποχωρήσει έστω και μια φορά στο κακό, πεθαίνει πνευματικά. Δεν χρειάζεται να πηδήσεις πολλές φορές από τον πέμπτο όροφο. Και μια φορά να πηδήσεις, σκοτώνεσαι, έτσι. Από εκεί και μετά, εφόσον θα παραμείνει σε κατάσταση αμετανοησίας, θα προχωρήσει και σε ακόμα βαθύτερο κακό. Αυτό που είπατε, ότι και τον επόμενο χρόνο θα πει ψέματα και μετά θα κάνει και άλλους συμβιβασμούς και άλλους και θα φτάσει εις βάθος κακών. Γιατί όταν λέει, και τότε φτάνει και καταφρονεί και τον Θεό. Έτσι, γιατί και στην κόλαση υπάρχουν βαθμίδες κακίας. Δεν είναι όλοι στην ίδια βαθμίδα. Όσο ο άνθρωπος λοιπόν ζει αμετανόητος, τόσο προχωράει στο κακό. Τόσο αυξάνει την κόλασή του. Γι' αυτό σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υποχωρούμε ούτε στο μικρό κακό, που δεν υπάρχει μικρό και μεγάλο κακό, ούτε θανάσιμη και μη θανάσιμη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες γίνονται θανάσιμες όταν παραμένουμε αμετανόητοι. Έτσι, και μια μικρή αμαρτία, όταν δεν μετανοούμε για αυτή, είναι θανάσιμη. Τόσο χωρίς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω δεν έχουμε κάποια άλλα ερωτήματα που σχετίζονται με το θέμα μας. Έχουν απευθύνει αρκετές ερωτήματα, αλλά είναι τελείως παντελώς άσχετα. Νομίζω ότι δεν θα φτάσει και μία ώρα να το αναλύσουμε, Γέροντα. Ίσως και σε μία άλλη. Ίσως σε μία άλλη ευκαιρία, κάποιο πιο, ένα πιο γενικό θέμα, να μπορέσουμε έτσι να αφιερώσουμε παραπάνω χρόνο, κυρίως σε ερωτήματα αδερφών και λιγότερο ίσως σε κάποια ομιλία. Κάποιος άλλος αδερφός, αν έχει εδώ τη συντροφιά, να απευθύνει ένα ερώτημα σχετικό με το θέμα μας. Εμείς, Γέροντα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το κόπο. Αυτές τις
δύο ομιλίες που μας κάνουν τις υποφέλιμες ομιλίες. Θα ήθελα να πω στους αδερφούς ότι είναι η τελευταία ομιλία μέσα στο καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν θα προκύψει άλλη ευκαιρία. Και ο γέροντας, φαντάζομαι, είναι γενικά ανοιχτός. Να μας μιλήσει το γέροντα. Βλέπω σιγά σιγά ότι δημιουργείται ένα έτσι άτυπο κατοικητικό σχολείο εσάς ομιλητή γέροντα. Ίσως να προτείνουν και μέσα από τις ομάδες να μας κάνουν προτάσεις αδερφοί αδερφές με κάποια θεματολογία και μας θέτει εσείς αν κάποια ευλογία να μας αναλύσετε γέροντα. Με τη χάρη του Θεού. Την ευλογία συνεχή σας, γέροντα. Δόξα τω Θεώ, να κάνουμε μια μικρή προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νίκαι αεί και σώνας τον αιώνα μην. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενο και τόσων φυλάτων διά του Σταύρου σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας. Ευλογείτε, Πάτε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε την ευχή σας.